θέλω να σκέφτεστε την τεχνητή νοημοσύνη σαν την ηλεκτρική ενέργεια. Σαν μια τεχνολογία γενικού σκοπού. Όταν εφευρέθηκε ο ηλεκτρισμό, όλα ήταν λάμπε. Όλα ήταν λάμπε παντού. Θα φέξουμε το σύμπαν. Δεν υπήρχε το θα φτιάξουμε μηχανέ οι οποίε θα λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια. Ήταν θα φτιάξουμε λάμπε. Οι μηχανέ στα εργοστάσια ήταν από ατμό. Τελεία. χορηγό τη εκπομπή είναι το Πανεπιστήμιο Νεάπολη Παφ. Αγαπητέ μου Δημήτρη, γεια σου. Γεια σου. <laughs> Πώ πάει, Εξαιρετικά. Ακόμη και με τόσο λίγο ύπνο, ε. Ακόμη και με τόσο λίγο ύπνο, αφού ξέρει. Έτσι. Δηλαδή, Έτσι Πάει το πράγμα. Όταν, όταν, μιλάω μαζί σου, καταλαβαίνει τι θα πει να έχει λίγε ώρε ύπνο. Τι θα κάνουμε, εντάξει. Οκ. <laughs> <Okay. laughs> Αν και πρέπει να φορτώσουμε λίγο περισσότερο ύπνο, αλλά εντάξει. Η περίπτωσή μα είναι. Σε αυτή τη φάση δεν μας λες και sleep deprivated, μια χαρά είμαστε. Νομίζω ένα από τα στοιχεία της του, του εξέλιξης του Homo sapiens είναι ο πιο λίγος ύπνος. Ναι, δεν είναι όμως θετικό στοιχείο. Νομίζω ότι Όχι, ναι. τώρα τελευταία ειδικά γράφονται ε, πάρα πολλά βιβλία που υποστηρίζουν ότι πρέπει να το κάνεις το 8 ώρο. Αννοείται. Και εγώ όπου μπορώ το κάνω. Δηλαδή το Σαββατοκύριακό μου mm. το κοιμάμαι. Ρε, ναι, Αν ναι. μπορώ να το κοιμηθώ, το κοιμηθώ. Χρειάζεται. Όχι μόνο ε, ε, αν το, και το μυαλό χρειάζεται όλα τα συστατικά που θα πάρει από τον ύπνο, αλλά και οι ορμόνε σου. Δηλαδή, για να δουλέψει αυξητική και ορμόνη και όλε οι άλλε. Ναι, ναι, ειδικά καλά. Έπνοια. Muscle growth μόνο yeah. με υπνο. Ναι, και muscle growth, αλλά muscle growth είναι και ο κέφαλο. Δηλαδή, είναι όλο αυτό το τμήμα εκεί μέσα το οποίο χρειάζεται τι να κάνει. Δηλαδή, να περάσει από όνειρα για να μπορέσει να ξεκουραστεί. Είχα για πολλά χρόνια την ψευδέστηση ότι ξέρει, μπορώ να λειτουργήσω με ένα τρίωρο mm. ή με ένα τετράωρο. Αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι απλά ήμουν overworked και δεν λειτουργούσα στο πραγματικό μου capacity. Mm. Δηλαδή, μόλι κατάλαβα ότι όχι, πρέπει να ξεκουράζεσαι και πρέπει mm. να κοιμάσαι, άρχισα. Μπορεί απλά να γέρασα έτσι, κι αυτό. <χω> άρχισα να βάζω προτεραιότητα τον ύπνο. Δηλαδή, αν τελειώνοντα 11 η ώρα ή 12 η ώρα μου πει κάποιο είναι ωραία, πάμε για να ποτό. Θα πω όχι, θα πω δεν χρειάζεται ρε παιδί Μου μπορώ να κοιμηθώ Και στο μόνο σου το πω τώρα φίλε <laughs> ναι, 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 ναι. <laughs> ναι ρε παιδί μου θα, <laughs> θα περάσει όμω. Μπορεί να ξέρει να θέλω και εγώ ρε παιδί μου Και το social <laughs> σε <laughs> μένα <laughs> να λέει ναι ναι, ναι, ναι ναι έχει νόημα Αλλά ε, όταν θα κάνω τάψα αυτή την έξτρα ενέργεια mm. Του ε, πηγαίνω για να ποτώ Μετά από μια τέτοια μέρα Με τρεις ώρες ύπνο mm. Στην ουσία ξέρω ότι δανείζομαι ένα τετράωρο από την επόμενη μέρα. Αυτή δηλαδή που... θα κάνω crash τέσσερις ώρε νωρίτερα. Να. Αν κοιμόμουν στην σωστή ώρα. Και δεν θα είσαι 100% της, σε αυτά που θες να είσαι, κατάλαβε. Γιατί μπορεί να είσαι παρόν και να μην είσαι παρόν. Δηλαδή ε, στην νεαρή μα ηλικία, πιο, πιο παλιά. ας πούμε, όταν εγώ προσωπικά προσπαθούσα να κάνω τη ζωή του Silicon Valley, δηλαδή ε, ε, όταν είσαι στο ξεκίνημα ενό startup και βάζει όλη την ενέργεια μέσα σου, όλη αυτή η ενέργεια που, συγγνώμη, όλη, αυτή η που βάζει κάτω σε αυτό το προϊόν που θε να φτιάξει, σε αυτό το, ότι, την εταιρεία που θε να φτιάξει, έρχεται και αυτό σε μαγνητίζει να μην μπορεί να ξεκολλήσει από αυτό. Δηλαδή, κάπω το ερωτεύεσαι αυτό το πράγμα. Ζει και αναπνέει και δεν κατανοεί. Δηλαδή, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι ξέρει η έλεψη ύπνου, το τρίωρο, δύο ώρο. Ε, 24 ώρε έχω χτυπήσει πάνω στο keyboard και να μην μπορώ να σταματήσω, να σταματήσω και να, να έχω απευθεία σύνδεση με την οθόνη, μόνο α πούμε, να μην έχει δει ήλιο ή οτιδήποτε. Και είναι το καλύτερο πράγμα. Ισχύει. Εγώ το έχω, σε διά, το έχω δει σε διάφορε εκφάνσει τη ζωή μου, επειδή είμαι ένα άνθρωπο που έχω δέπη, έχω ADHD, ε, είμαι και στο φάσμα του αυτισμού με πολλέ εκφάσει Άσπεργκερ και όλα αυτά. Σκέψω ότι λειτουργώ με βάση του το ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν κάτι έχει ντοπαμίνη και είναι εκεί και μου δίνει mm. όλη αυτή την ντοπαμίνη, σκέψου. Είχα μια πολύ ωραία συζήτηση με την ψυχία ψυχιατρό μου, η οποία μου λέει το ότι στα 20 σου ανακάλυψες την επιχειρηματικότητα και άρχισες να κάνεις startups mm. δεν λέει λιγότερα για το ADHD θα μπορούσες να έχεις ανακαλύψει την κοκαίνη και να βρίσκεις το dopamine boost από εκεί θα μπορούσες να έχεις ανακαλύψει χειρότερα ναρκωτικά να το ότι ανακάλυψες την επιχειρηματικότητα και έτυχε να κάνει fail fast, που λένε και οι Αμερικανοί, και να φτάσει σε ένα σημείο να μην απογοητευτεί, ε, ήταν καθαρά τύχη. Δεν, υπήρχε, δεν ήταν σχέδιο, δεν ήταν ότι εγώ είπα: Ωραία, θα γίνω τώρα πετυχημένο entrepreneur. Σε καμία περίπτωση. Yeah. Στην αρχή ήταν όλο ADHD. Δηλαδή ήταν άφηνε το ένα αντικείμενο, έπιανε το άλλο αντικείμενο. Άφηνε το ένα αντικείμενο, έπιανε το άλλο αντικείμενο. Και επειδή πάντα με ιντρίγκαρε το cutting edge και το τεχνολογικό και το να ανεβαίνω σε ένα κύμα που είναι πολύ καινούριο και πολύ ε, όλο αυτό το novel τι τραβάει τους ανθρώπους που έχουν διάσπαση ε, το έβαζα συνέχεια ώρες ύπνου δηλαδή ο λόγος που στα πάρα πολύ αρχικά χρόνια που σπούδαζα έβγαζα καλά χρήματα ήταν ότι έκανα overwork. Mm. Δεν είχα ζωή και δούλευα 24 ώρα και 48 ώρα και παρέδιδα αυτά που έπρεπε να παραδώσω. Και επειδή έτυχε να είμαι στην Αγγλία, πληρωνόμουν και καλά και γρήγορα και πάρα πολύ. Οκ, okay. θα μπορούσε αυτό να μην λειτουργήσει καλά. Κατάλαβε. Έτυχε. Mm. Και μετά με τα startup το ίδιο. Να παθιάζεσαι mm. με το σκοπό, να πει ότι move fast και break things και όλο αυτό το mentality που και για μένα στρεβλώς καλλιεργήθηκε τόσο πολύ και υπερπλοβλήθηκε, αλλά. Οκ. Okay, είναι αυτή η πλευρά του πλανήτη, η οποία δημιούργησε μια πάρα πολύ ωραία, ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον κοινοτομία. Το είδα, το δοκιμασα. Τώρα στα 42 λέω, Οκ, okay, υπάρχουν και πιο βέλτιστες πρακτικές mm. από αυτό. Mm. Αν είσαι στα 20 και είσαι σε ένα περιβάλλον που θέλεις να το κάνεις και ευνοούν όλα. Αλλά όχι ε, δε, πανάκια. Δεν δε μπορεί να το κάνει για μια ζωή. Νομίζω ότι μια μέρα, αν, αν συνεχίσει να το κάνει, γιατί έχω γνωρίσει ανθρώπου που το έχουν κάνει, ε, αυτοί που κάνουν 3D-dimensional design, οι προγραμματιστες, μεγάλοι προγραμματιστέ που δουλεύουν, α πούμε, ξέρετε, τώρα είναι στην παλιά ακόμη η φάση τη C++ και Visual Basic γλώσσε mm -hmm. και Java. Και ακόμη είναι στο γράψιμο, γράψιμο, γράψιμο. Και αυτοί μισούν τον εαυτό του ακόμη. Γιατί ξέρει, όταν το έκανα στα 20 του, ήταν super cool. Κοίτα, ναι, δεν... είμαι πάρα πολύ κοντά με του Silicon Valley. Με... Κατάλαβε. Νιώθω ότι ζω στο Infinity τη Apple. Ε, ο, καταρχήν, έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Ο καφέ πίνουμε. Έτσι. <laughs> ένα, ίδιο. Ε, βρίσκω κοινά στοιχεία όμω και σε. Καταρχήν, σε 42 είμαι, είσαι 1,5 χρόνο και μεγάλο. Μάλλον είμαστε πάρα πολύ κοντά ο George Λούκας, μιας και αναφέραμε πριν, για, που μιλήσαμε για ταινίες των 80's, ο George Λούκας είχε ακριβώ τα ίδια ε, φιλοσοφία με σένα, ότι ξέρεις, και, και, με πολλούς ανθρώπους, δηλαδή στο κολέγιο του, δεν είχε βγει από τα ντόμς για τρία-τέσσερα χρόνια, έτρωγε ε, συνεχώς σοκολάτες, ασταμάτητα, και δούλευε και αν θε, μπορώ να σου πω και πού δούλευε, θα, 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 θα ταυτιστεί αμέσω. Δούλευε σε ένα project το οποίο το ονομάζεται Troopers, Star Troopers. <laughs> σου λέει κάτι. Ναι, ναι, Αυτό ουσιαστικά ετοίμαζε του Han Solo και όλου αυτού του uh, Skywalker ε, ε, 15 χρόνια πριν ουσιαστικά δοκιμάσει να φτιάξει κάτι. Τα λέει όλα στη βιογραφία του, εξαιρετική, για όποιον θέλει να τη διαβάσει. Και ξέρει, όλο αυτό του απέφερε μέσα στα χρόνια. Δηλαδή το δικαιολογεί ότι ξέρει, ναι, ήταν αρρωστό. Ναι, ισχύει. Αλλά μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικά. Όχι. Και δεν μου άρεσε να βγαίνω έξω, λέει. Ισχύει. Δες, εγώ αυτό που λέω σε σχέση με τι σοκολάτες που λες, εγώ έχω δοκιμάσει όλε τι γεύσει Uncle Ben's σε σχέση με το ρύζι, γιατί έτρωγα ρύζι με Uncle Ben's για ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα τη ζωή μου στην Αγγλία. Νομίζω ότι ούτε ο ίδιο ο Uncle Ben's <laughs> δεν έχει δοκιμάσει αυτέ που έχω δοκιμάσει εγώ. <laughs> δηλαδή, νομίζω ότι ε, είχα, έχω κάνει είχα ένα βραστήρα τότε που εκεί έβραζα το ρύζι γιατί mm. όσες φορές το έχω πει μου λένε και τι έβραζε το βραστήρα σε ρύζι mm. λέω ήμουν φοιτητή και μάλιστα ήμουν φοιτητή, πήγα μικρότερος γιατί έφυγα με υποτροφή από εδώ mm. Ήμουνα 16.5-17 παρά οπότε δεν ήξερα να πω ότι θα πάρω ένα steamer, ας πούμε και θα φτιάχνω ρύζι, δεν από τη Θεσσαλονίκη έφυγα, δεν έφυγα από την Οτάβα, οπότε ε, είπε η εύκολη λύση ήταν ε, ρύζι, Uncle Ben's, πίτσα τέλος και ήταν τρομερά ανθυγινό αν το δει από μακριά τώρα δεν θα το άλλαζα δηλαδή αυτά που έμαθα και ο τρόπος που Γαλουχήθηκα μέσα από όλο αυτό. Ε, εννοείται ότι με βοήθησε, με βοήθησε πάρα πολύ. Ναι, ναι, εννοείται. Κοιτάξτε, όλο αυτό. Δεν συγκρίνουμε είναι... με τον Τζορτζ Λούκα, βέβαια, αλλά με βοήθησε. Άχε, δύο άνθρωποι είναι, βέβαια, που ξέρει, ο καθένα είναι κλήσει των ανθρώπων, είναι δεκαετίε. Είναι. Καμιά φορά, εγώ δεν πιστεύω ποτέ μου στον παράγοντα τύχη, αλλά πιστεύω πολύ στο κομμάτι τη τύχη όταν έχει να κάνει με το χρόνο και με το που βρίσκεσαι. Για παράδειγμα, αν. αν αν ο γιος δύο ανθρώπων που δεν τον ήθελαν και τον έδωσαν για υιοθεσια mm -hmm. στο Πάλο Άλτο τότε, το 50 που το μεγάλωσαν και ήταν μη μηχανικός ο πατέρας του και τον μεγάλωσαν και του έδωσαν αξίσκηση και ξαφνικά αυτό το παιδί γνώρισε μια μέρα ένα μηχανικό engineering, το Βόσνια και ξαφνικά έγινε ο Steve Jobs. Αν αυτό το πράγμα όμως γινόταν στην Ιγυρία, αχάμε τίποτα σήμερα. Ακριβώς. Πιστεύω πάρα πολύ θα το πω τύχη, πιστεύω ότι. In right time, right moment, δηλαδή. Ισχύει. Άρα. Και στι... όχι μόνο την τύχη, είναι το περιβάλλον, να συναντήσει την κλίση, να συναντήσει την ευκαιρία, τη χρονική... χρονική στιγμή. Άρα, ε, εσύ μπορεί να μην έχεις διαφορά από τον κάθε George Lucas. Ναι, από ε... αυτό να γέρνει οπουδήποτε. Ε, απλά είναι, σου λέω, είναι καμιά φορά οι παράγοντες. Δηλαδή, μπορεί να βρεθεί με τρία άτομα που να είσαι εσύ το puzzle που ψάχνουν ή το αντίθετο, εσύ αυτος που ψάχνεις και ξαφνικά μια μέρα να καινοτομήσει να είναι το, 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 αντικείμενο, το προϊόν. Ποτέ σου εξέρεις. Όχι, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Απλά σε αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι πολλά από όλα αυτά τα προκαλεί και εσύ. Δηλαδή, το ότι εγώ μεταπίδησα από τις καλές τέχνες, σε human machine interfaces. Κοινό στοιχείο, καλό. Ναι, έτσι. Από τα human interfaces, μεταπίδησα μετά στην ανάλυση δεδομένων. Από την ανάλυση δεδομένων και άρχισα να βλέπω το forecasting και mm. απέρεψα πάρα πολύ νωρί το forecasting και είπα: οκ, okay, δεν θα ασχοληθώ με το forecasting, αλλά θα ασχοληθώ με το foresight. Γιατί το βλέπω ότι κάνει απλά πιο γρήγορα. Μετά από το κομμάτι του foresight, ακούμπησα πολύ γρήγορα την τεχνητή νοημοσύνη. Mm. Οπότε σε όλα αυτά. Ε, νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο και με το να το προκαλείς εσύ. Δηλαδή να πεις ότι ναι ωραία, εγώ είμαι παθιασμένος με ένα αντικείμενο και επειδή είμαι παθιασμένος τι θα κάνω, θα μιλάω συνέχεια γι' αυτό, θα ψάχνω με συνέχεια γι' αυτό και ειδικά στον τωρινό τόσο connected κόσμο, στον τότε ναι, μπορεί να ήμουν παθιασμένος, να ήμουν στα 80s ή στα 70s και να έπρεπε να ταξιδέψω έξι εβδομάδες για να φτάσω να είμαι γείτονα με τον Βόσνιακ ή με κάποιον άλλον. Τώρα όμω μπορώ να διαβάσω ένα βιβλίο από έναν εξαιρετικό επιστήμονα και, ή ένα paper σε online που είναι super προσβάσιμο και να του στείλω πέντε γραμμέ με ένα email στο LinkedIn και να του πω υπέροχα, εγώ πιστεύω αυτό και αυτό. Και είναι και ένα από τα πράγματα που λέω εγώ και στου φοιτέ μου ότι παιδιά τίποτα δεν είναι out of reach. Ναι, δεν είμαι στη φούσκα του 3 degrees of separation και τα σχετικά ότι σε χωρίζει, ξέρω εγώ, από τον Ομπάμα δύο άνθρωποι. Αλλά σίγουρα αν έχεις άποψη και μελετήσεις και mm. φοκουσάρεις σε ένα αντικείμενο, ε, άλλο ένα από τα καλά του ADHD, το hyperfocus, ότι αναδιαστήματα έχουμε τρομερά laser focus σε πράγματα. Channel vision. Ναι, και αυτό tenel. μας... Μα δίνει το σωστό, mm. του, το θετικό αν θέλει, το γύρω-γύρω, mm. αλλά παράλληλα για τον υπόλοιπο κόσμο είσαι ο προβληματικό. Αυτό που του είπα κάτι και δεν μ' άκουσε, mm. γιατί σκεφτόταν. Και ο ε. τεμπέλη. Ναι, καλά. Και ο τεμπέλη, δηλαδή πώ ξέρει ότι ε, μεγάλοι άνθρωποι, δηλαδή. Όπω τον πρόθανα, αυτού που αναφέραμε και πριν, σε οτιδήποτε άλλο θα ήταν οι του αιώνα, οι losers, οι χίπηδε, αλλά αυτό που τους κίνησε το ενδιαφέρον. Ο Μάικλ Τζόρταν ήταν έτσι. Ο πατέρα του δεν είχε καθόλου σχέση με τον πατέρα του μέχρι τα 17-18. Δηλαδή, μέχρι να πάει στο NCAA και να πάει στο North Carolina, του έλεγε: Έχω βαρεθεί να σε βλέπουμε μια μπάλα. Ναι, ισχύει. Θα είσαι μια ζωή, ένα αποτυχημένο που δεν θα καταφέρει ποτέ να δουλέψει. Γιατί ο πατέρα του ήταν παλαιών αρχών, ξέρει. Όποιο δουλεύει είναι τίμιο, όποιο δεν δουλεύει είναι άχρηστο. Και δεν θα καταφέρει τη ζωή σου. Δηλαδή θα καταλαβαίνει και ω ο πιο δουλευταρά όλων των εποχών αθλητή από όλου. Το μεγαλύτερο. Καταλαβαίνει πώ είναι γιατί η διάσπαση τη προσωπικότητα. Δηλαδή παρεξηγήθηκαν άτομα. Από αυτό, ναι. <laughs> Ευτυχώ τώρα τελευταία είναι καλύτερα τα πράγματα. Ναι, όπω και στον αυτισμό το ίδιο. Δηλαδή όλο αυτό που ανακαλύπτουμε στα χρόνια που παγιά ήταν. Ναι, είναι απλά χαζό. Δεν σε αυτό το τύπο. Έλα, εδώ. Να βάσεις Ενώ σήμερα πόσο αυτό έχει αλλάξει με όλες τις ευαισθησίες του και όλα. Βέβαια χρειάζεται πολύ δουλειά ακόμα. Δηλαδή εγώ βλέπω ότι ναι μπορεί να υπάρχει συμπεριληπτικότητα αλλά δεν είναι παντού mm. και δεν είναι και one size fits all. Δηλαδή η κοινωνία δεν έχει αποδεχθεί τα πάντα. Ακούω πάρα πολλές φορές σε κουβέντες που κάνω έλα μωρέ εντάξει όλοι έχουν λίγο δέπη. Όχι δεν έχουν όλοι λίγο δέπη. Ε, η ΔΕΠΗ είναι μια συγκεκριμένη διάσπαση η οποία έχει να κάνει με τα γονίδια. Αν δεν έχεις, αν δεν σου λείπει το συγκεκριμένο γονίδιο ή μια σειρά τέλο πάντων από τα συγκεκριμένα γονίδια, δεν έχει διάσπαση ε, γιατί είναι μια διαταραχή πολύ συγκεκριμένη. Mm -hmm. Δεν είναι όλοι έχουν λίγο ΔΕΠΗ, όπω δεν έχουν όλοι λίγο αυτισμό, όπω δεν έχουν όλοι ε, λίγο Άσπεργκερ κάτι λίγο απ' όλα. Ε, το ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία όντως έχει προβλήματα προσοχής δεν σημαίνει ότι έχει και μια διαταραχή η οποία έχει να κάνει με κάτι που δεν είναι επίκτητο. Ναι, Έτσι. ναι, ναι, σωστό. Έχεις απόλυτα δικαίωση. Φυσικά αυτό είναι γνώμη ανθρώπων, απλών ανθρώπων που ξέρεις, ο καθένας λέει την άποψή του που δεν σημαίνει ότι αυτό απαρτίζει όλη την κοινωνία. Απαρτίζει ένα μέρος της κοινωνίας, γιατί αρκετούς θα βρεις που θα το υποστηρίξει ότι πούν, ναι, σωστά. Αλλά... Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε, ξέρεις, εγώ πάντα βλέπω τα πράγματα να είναι ανωδικά και όχι κάτω, να μην παίρνουν την κατηφόρα. Ε, αυτό το βλέπω ως θετικό στοιχείο. Γιατί σκέφτομαι πώς ήταν πριν 10 χρόνια, πριν 15 χρόνια και λέω, οκ, okay, ναι, είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο. Φυσικά, συγκρίνουμε τι, τη χώρα μας. Ξέρουμε σε άλλες χώρες, γιατί στη Δανία, στην Κοπεχάγη, ας πούμε, δεν ξέρουμε αν εκεί πώς το αντιπίζουν οι ανθρώποι, αλλά σε παγκόσμια κλίμακα νιώθουμε ότι είμαστε σε καλύτερα ναι. Βλέπει ανθρώπου οι οποίοι κάνουν μαραθώνιου και 400 άτομα από το μαραθώνιο φοράνε ότι τρέχουν για τον αυτισμό. Χωρί χωρίς αυτό, γιατί έχει κάποιο γνωστό, γιατί θέλει να το κάνει, ε, ανοίγει κάπου σε ένα group ανθρώπων που θέλει να κάνει αυτό το charity, να βοηθήσει, να στηρίξει. Για μένα και μόνο που άνοιξε η κουβέντα είναι σημαντικό. Στο δηλαδή, στο και μόνο που στι ομιλίε μου έρχονται, ε, έρχεται μια μαμά. Μία, Εγώ δεν σου λέω ότι έρχεται άπειρο κόσμο. Ναι, έρχ... βλέπω συνεχώ κόσμο και κάνω πράγματα γι' αυτό, θα τα πούμε έτσι mm. κι αλλιώ. Βλέπω συνεχώ κόσμο που μου λέει, λε ότι έχει δέπη, ε, λε ότι είσαι στο φάσμα του αυτισμού, σε βλέπουμε. Γιατί οι άνθρωποι που μεγαλώνουν με ένα παιδί που έχει δέπη mm. ή μεγαλώνουν με ένα παιδί με άσπεργκερ, το βλέπουν στη συμπεριφορά μου το ίδιο όταν με συνανστραφούν και 20 λεπτά. Με δούνε σε μια εκδήλωση και μετά με δουν σε μια σκηνή και μετά με δουν να περιμένω να υπογράψω βιβλία. Με βλέπουν και μου λένε: Ωραία, πώ μπορεί το παιδί να κάνει αυτά που έκανε εσύ, έτσι ώστε να φτάσει εκεί. Και λέω: Όχι, μην το βλέπει έτσι. Δεν είναι να βρει ένα πρότυπο το παιδί να πάει. Το παιδί θα το βρει το δρόμο του. Εσύ πρέπει να αποδεχτεί και να καταλάβει mm. πώ λειτουργεί. Για να πα παρακάτω, Ναι. Γιατί ε, ειδικά στο θέμα των γονιών με αυτό το κομμάτι. Έχουμε πολλά θέματα. Δηλαδή, θεωρούν ότι σπουδάζουν τα παιδιά του επάγγελμα. Που δεν σπουδάζουν επάγγελμα, σπουδάζουν μια δεξιότητα η οποία δεν είναι καν ολοκληρωμένη. Είναι ένα σετ από μικρότερε δεξιότητε που πρέπει η κλίση του να τι βάλει σε μια σειρά mm. για να πάνε παρακάτω. Οπότε, βλέποντα έναν ομιλητή, έναν άνθρωπο που έχει γράψει ένα βιβλίο, δύο ή κάνει μια ομιλία, αμέσω λένε: Α, ωραία, ένα πρότυπο για το παιδί μου που εγώ θεωρώ ότι έχει, είναι περιορισμένο, α πούμε. Και αυτό είναι η μία πλευρά. Υπάρχουν και πλευρέ που ναι, πολύ νωρί ασχολήθηκαν, έκαναν διάγνωση, ε, βοήθησαν το παιδί. Με παίρνουν τηλέφωνο πολλέ φορέ για να σου κλείσω το θέμα με τη ΔΕΠΗ και μου λένε ναι, αλλά ε, το παιδί μου να πάρει χάπια stimulants, α πούμε, για τη ΔΕΠΗ δεν είναι κακό. Και λέω: Τι εννοεί αν έχει αχαρόδιαβήτη, δεν θα του βάλει ε, μία α πούμε. Ε, τον, ε, το, περνάκι, ναι, ναι, ναι. το αντίστοιχο ναι. την αντίστοιχη ε, τρόμπα ας πούμε που έχουν για το διαβήτη αν έχει ε, θηροειδή δεν θα του δώσει στην, τα 4, ε, 4 ας πούμε ναι, ναι, ναι. για να ε, είναι εντάξει στην καθημερινότητά του γιατί ένα παιδί που έχει ε, δέπει να μην πάρει στη έτσι ώστε να έχει το executive function Όπω όλα τα υπόλοιπα και να λειτουργεί φυσιολογικά. Οπότε έχουμε αυτέ τις κουβέντε mm. σε σχέση με αυτό. Και σου λέω, όλο αυτό ξεκίνησε από την κουβέντα που είχαμε. Ε, εκτός ότι θα κάνουμε άπειρες παρενθέσεις όπως αυτή που έχω έξω από το βιβλίο, και θα κάνουμε άλλα τέσσερα επεισόδια έτσι που πάμε. Yeah, αλλά, εντάξει, ε, ναι. αλλά την έχω συνέχεια αυτή την κουβέντα. Ναι, και ναι. Ε, είμαι και ευαίσθητα σε σχέση με αυτό με την έννοια ότι θεωρώ ότι είμαστε στο 2024. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, για υπερευθυνίες για γενική τεχνητή νοημοσύνη και να μην μπορούμε να βάλουμε τα πα, στα πα, να μπούμε στα παπούτσια ενός ανθρώπου που έχει μία διαταραχή mm. και να πούμε όχι δεν είναι αυτό κάτι που είναι μειονέκτημα αλλά είναι πλεονέκτημα mm. και αν δω τον κόσμο θα δω ότι τις χρειάζομαι αυτές τις δεξιότητες. Σίγουρα αυτό που έχει να κάνει η ανθρωπότητα γενικά είναι ξέρεις καμιά φορά ε, Όλα αυτά τα κοινωνικά θέματα, ε, δυστυχώ ή ευτυχώ, επειδή ο άνθρωπο ένα από τα προνόμια σε εισαγωγικά που έχει, κυρίω οι άντρε, είναι ο εγωισμό. Ο εγωισμό, ω ότι, ότι αν δεν μου χτυπήσει την πόρτα το πρόβλημα, δεν το αντιμετωπίζω και δεν θέλω να ξέρω γι' αυτό, γιατί έχω πάρα πολλά στην κεφαλή μου. Ναι, κατάλαβα τι λέει. Αυτό όμω ο, ο το για μένα λανθασμένο αρσενικό εγωισμό. <laughs> ναι, βεβαίω είναι. Γι' αυτό το λέω σε εισαγωγικά. Ναι. Όμω, αν θέλω να δυσκολέψω κάποιον, γιατί. Καταλαβαίνω και τι δύο πλευρέ. Mm -hmm. Είναι δύσκολο να ξέρουμε τα πάντα. Το λέω αρκετέ φορέ. Ναι. Είναι δύσκολο, είναι ακατόρθωτο να ξέρουμε τα πάντα. Μπορώ να σου μιλήσω για μια πάθηση που έχει, ξέρω εγώ, ο Κωστάκη, και πεις, Α, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Και ο Κωστάκη το ίδιο να νιώσει για σένα ότι ξέρει: Ζούμε στο 2024 και ενώ θα έπρεπε όλοι να ξέρουμε. Άρα, τι κάνουμε, Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να. Να φωνάζουμε προς, με, με, με την καλή έννοια, να, να πιέζουμε την ίδια την πολιτεία, την ίδια την πολιτεία, στην, στο κάθε μέρος που ζούμε, ώστε να μας προβάλλει η ίδια η πολιτεία με ενημερώσεις παντού, να χτυπάμε πάνω, πώς χτύπας ας πούμε στο stop sign και σταματάς. Mm -hmm. ε, το, και βλέπω πάρα πολύ ωραία μηνύματα στην Ελλάδα, σε, κυρίως από κάποια κανάλια που είναι έτσι σοβαρά και θα βγάλουν ένα μήνυμα 40, 45 δευτερόλεπτα που λέει, ξέρεις, Μαθαίνουμε για αυτό το πρόβλημα, στηρίζουμε αυτό το θέμα. Πώ ήταν παλιά, α πούμε, εδώ, Μην Οδηγείτε, Αν, αν κοίτανε. Ναι, που ήταν, αυτό πολύ έχει βγει πλέον. Ναι. Γιατί σου λέει, μπορώ να. Ναι, και υπάρχουν έτσι κάποια άλλα κοινωνικά μηνύματα που μου αρέσει να τα βλέπω, γιατί μαθαίνω και εγώ. Αυτό μου αρέσουν. Και αν μπουν και στα σχολεία, πολύ πιο καλύτερα. Γιατί σημαίνει ότι εκπαιδεύει ένα παιδί να καταφέρει να εκπαιδεύσει του γονεί του όταν πάει στο σπίτι. Έχει ναι, εντάξει. Για, για μένα ξεκινάει και ανάποδο. Δηλαδή, όπω το παρουσιάζει και όπω το συζητά από πάνω προ τα κάτω, δηλαδή η πολιτεία να βάλει την προτεραιότητα, το ίδιο ξεκινάει και από κάτω προ τα πάνω. Δηλαδή το να έρθει ε, ένα παιδί ε, που είναι στο δημοτικό να πει στου γονεί ότι ε, Ναι, αλλά ο Κωστάκη δεν θα συνεχίσει μαζί μα γιατί είναι καθυστερημένο. Ε, και οι γονείς να τον αγκαλιάσουν και να του πούν ότι ε, αυτό που ε, έχει ο Κωνστάκης δεν είναι καθυστέρηση αλλά είναι μια ειδική συμπεριφορά και μια ειδική προσέγγιση γιατί είναι σε μια άλλη ε, κατάσταση ψυχική που πρέπει να αντιμετωπιστεί έτσι έτσι και έτσι σε αυτό, ε, στο παιδί του, όμως και το να αντιμετωπιστεί είναι και λάθος πρέπει να το αγκαλιάσουν και να του δώσουν μόνο την αίσθηση ότι ναι ε, αυτό που λε είναι λάθο και η σωστή προσέγγιση είναι αυτή. Σε αυτά, δηλαδή, τα μικρά πράγματα από το bullying μέχρι τον, mm. το τέκνο bullying, δηλαδή στο να γίνει στο διαδίκτυο, μέχρι και πιο απλά πράγματα. Mm. Το ότι πρέπει να είναι πιο συμπεριληπτικό και αυτό ξεκινάει από το σπίτι αναγκαστικά. Και στο λέω εγώ. Που δεν είμαι γονέα. Δηλαδή προσπαθώ να μελετώ όλα τα γονικά εργαλεία που μπορεί να έχει κάποιο, γιατί για μένα είναι πεδίο δοξιλαμπρό και η τεχνητή νοημοσύνη ω γονικό εργαλείο, αλλά και άλλα πράγματα που μπορεί να έχει ένα γονέα. Αλλά δεν είναι το ότι σου μιλάω εκπείρα. Δεν έχω ένα παιδί στο σπίτι. Έχω δυο γατιά. Δεν πιάνετε. <laughs> δεν παίζει ρόλο γιατί. Ε, Συγγνώμη. Ε, αυτό δεν χρειάζεται να έχει παιδί πολλέ φορέ για να σκεφτεί τα περισσότερα πράγματα που είναι απλοϊκά. Δηλαδή, αν είναι να το πάρουμε έτσι, ότι ξέρει, πρέπει να έχω παιδί για να καταφέρω να σκεφτώ αυτά τα πράγματα, τότε δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε όλου αυτού που κάνουν όλε αυτέ τι βλακίε, τα μπούλινγκ και διάφορα. Εντάξει, ναι. δεν έχουν παιδιά και δεν ξέρω. Όχι, Ωραία, σε αυτό, έτσι, Σε όχι. αυτό δεν ναι. στέκει. Συμφωνία. Άρα, άρα, νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπο, ο κάθε άνθρωπο, ακόμα και αυτό που δεν θέλει ποτέ σε ζωή να κάνει παιδί, ναι. That's okay, αλλά μπορεί όμω να καταθέσει απόψει, να σκεφτεί, να γράψει, να συγγράψει, να μιλήσει, να. Δε. Εγώ έχω. Βέβαια. Γιατί δι... μεγάλωσε ο ίδιο σαν παιδί. Δύο λέξει δεν έχω στο λεξιλόγιο μου: το ποτέ και το πάντα. Λέω: Τα πάντα είναι ζωάκια και το ποτέ δεν υπάρχει με την έννοια ότι κάτω από συγκεκριμένε συνθήκε το ποτέ μπορεί να γίνει τώρα. Άρα σε αυτό το κομμάτι ε, η δική μου προσέγγιση προς αυτό είναι ναι. Όταν θέλουμε να σκεφτόμαστε μελλοντοστραφώ και να σκεφτόμαστε το μέλλον και να χρησιμοποιούμε εργαλεία για να φτιάξουμε πολιτικέ για το μέλλον, πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση πώ θα μπορούσε να φτιάξει ένα εργαλείο για αγέννητα παιδιά σε 25 χρόνια από τώρα. Mm. Δηλαδή, σκεφτόμαστε μια πολιτική, ένα νόμο, σκεφτόμαστε να φτιάξουμε μια εταιρεία, σκεφτόμαστε να φτιάξουμε ε, ένα δρόμο. Ε, αυτό που πάμε να κάνουμε μπορεί να λειτουργεί. Στην ίδια λογική εξαιρετικά 25 χρόνια από τώρα. Σκέψου το σε μία νομοθεσία. Σε μία νομοθεσία η οποία μπορεί να έχει σχέση με φύλλα. Που τώρα περνάμε μία περίοδο όπου τα φύλλα είναι πάρα πολύ fluid όλη η διαδικασία του πώς ο καθένας από εμά θέλει ή δεν θέλει να βγαίνει προς τα έξω από μέσα του. Mm -hmm. ε, όλο αυτό ή το κομμάτι που έχει να κάνει με το τι έχουμε σαν τεχνολογία. Έχουμε πολλά πράγματα σαν τεχνολογία τώρα. Σε 10 χρόνια από τώρα είμαστε σε έναν εκθετικό κύκλο. Θα έχουμε πολύ διαφορετικά. Άρα, όταν θε να σκέφτεσαι μέλλοντο στραφό, αναγκαστικά έχει δεν έχει παιδιά, θα πρέπει να μπει στην εξίσωση ότι εγώ πρέπει να θεσμοθετήσω κάποιες αξίες και κάποιες αρχές σε αυτό μου το project να τις εμφυσίσω μέσα για να τα χρησιμοποιήσουν τα αγέννητα mm. παιδιά μου. έτσι. Μπορεί να έχω, μπορεί να μην έχω, μπορεί να αποφασίσω ε, να κάνω ξέρεις, πολύ αργά. Δεν παίζει κανένα ρόλο το τι θε να κάνει εσύ. Όταν όμω θέλει να σκέφτεσαι μελλοντοστραφό, πρέπει να συμπεριλαμβάνει τι γενιέ που θα έρθουν και το να τις συμπεριλαμβάνει δεν σημαίνει απλά ε, φουτουριστικά μάμπο, τζάμπο και φωτόσπαθα. Έτσι. Mm. Σημαίνει ουσιαστική. Αλλαγή στον τρόπο που σκέφτεσαι. Δηλαδή, στο να αγκαλιάσει την αλλαγή σαν συνθήκη προόδου. Να πει ότι αυτό το πράγμα αλλάζει και ο μόνο τρόπο που αλλάζει για μένα που προσπαθώ να το διαμορφώσω είναι να το σπρώξω μπροστά. Γιατί ναι, μπορεί να αλλάξει και προ τα πίσω, μπορεί να καταρρεύσει κιόλα. Αλλά εγώ λέω όχι. Αν θέλει να σκέφτεσαι μελλοντοστραφού, πρέπει αυτό το πράγμα που αλλάζει να το αποδεχτεί και να το σπρώχνει προ τα μπροστά. Προ μπροστά. Οκ ενδιαφέρον. Ε, αναγκαστικά πρέπει να πω στο βιβλίο. Ε, αναγκαστικά ε, δεν είναι τίποτα δικό σου, είναι το podcast, κάνεις ό,τι θέλεις. Θε να, θες να γελάσεις. <laughs> λοιπόν, <laughs> ένα από τα τελευταία επεισόδια ε, είναι ένα παιδί το οποίο είχα αναφέρει εγώ σε ένα podcast ότι θέλω να κάνω ένα παιδί... Α, δεν έχω κάνει ποτέ επεισόδιο με κάποιον ο οποίο κάνει καποέρα. Γνωρίζετε το καποέρα. Ναι, ναι Ωραία. Πετάγονται μήνυματα στο Instagram, μου λέει Αν μπορεί να μιλήσει με ξέρω εγώ. Και, και ξαφνικά ένα τύπο επιμικρύνει μέσω email Μαζί μου. Ωραία. Έλα κάτω να κάνουμε podcast. Αφού το είπα, θα το κάνουμε. Τέλος. Boom. Ξεκινάμε. Ο τύπος έχει podcast δικό του, mm -hmm. ο οποίος είναι λάτρης. Λάτρης. Μέγα λάτρης της α, φιλοσοφικής σχολής. Μιλάει για νίτσε, mm -hmm. για ζαρατούστρα και διάφορα. και Γενικά κάνει κάποιες απαγγελίες βιβλίων μέσα από το podcast Φελικό. του, το οποίο ονομάζει Flow. Τέλος πάντων, Φίλε, δεν αναφέρουμε ούτε. Μία φορά ναι. τη λέξη Καποέρα. Όχι μία φορά. Ούτε ένα δευτερόλεπτο. <laughs> δεν υπάρχει λέξη Καποέρα πουθενά. Δηλαδή, ο τίτλο δεν προ... Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, ο μόνο τίτλο που θα μπορούσαμε να βάλουμε για το podcast είναι Θα μιλούσαμε για το Καποέρα. Ναι, μην το δείτε. Δεν είναι, Παιδιά, μην δείτε βασιλετέρω το Καποέρα. Μην ασχοληθείτε. Έχει έναν άνθρωπο όμω που <laughs> κάνει Καποέρα. ναι. ναι. Έχω ναι, κάνει. ναι, έχει, έχει γύρει, ρε Η <laughs> πραγματικότητα έχει φτιαχτεί. Μια χαρά. Εντάξει. <laughs> Γιατί εσύ τι ζήτησε, ζήτησε ότι θέλω να φέρω κάποιον που να έχει κάνει καποέρα. Mm. Άρα αυτό είσαι βάλει. Και μια φάση, α πούμε, περνάει ένα 45. Δεν είπε θα το... μιλήσουμε και για καποέρα. Ναι, εσύ εσύ θέλω να φέρω κάποιον που να κάνει καποέρα. Κανονικά. <laughs> Σωστό. Πέτυχε αυτό. Μιλάμε για 45-50 λεπτά και λέω, α ah, ας πάμε για φιλοσοφικά. Ε, ναι, και α δυσκολέψουμε ας. τη συζήτηση και α το άλλη φορά. Ωραία. Κοιτά, έχω αγαπήσει το βιβλίο σου. Ε, ευχαριστώ που. Εγώ ευχαριστώ που εκφράζεσαι έτσι yeah. για το βιβλίο μου. Ε, αρκετά ενδιαφέρον. Ε, Συνήθω δεν, δεν, δεν θέλω να κάνω την κριτική μου να πω καλά ή κακά, αλλά μου αρέσει να κάνω μια αναφορά. Γιατί ποτέ δεν είναι η κριτική ενό ανθρώπου. Ναι, είναι καλή να γίνεται, ενος ανθρωπου ναι ειναι καλη να γινεται αλλα στη δική μου την πλευρά θέλω να πω το εξή ότι ένα βιβλίο με αρκετή πληροφορία. Ένα βιβλίο το οποίο δύσκολα γράφεται. Δηλαδή δεν πρέπει να τεκμηριώσεις αυτά που γράφεις. Δεν μπορείς να γράφεις για ιστορίες, Δεν είναι μυθιστόρημα, δεν είναι fiction. Όχι, δεν είναι fiction. Μπορεί κάποια πράγματα να είναι fiction στο μέλλον γιατί να μην έχουν γίνει, αλλά δεν έχουμε απέναντί μας που τονίζεται και μέσα έναν προφήτη Ούτε κάποιον μελλοντολόγο, που μάλιστα αναφέρεις ότι και σε κάποια σημεία ότι ξέρει το μέλλον, το παρόν είναι τεχνάσματα του ανθρώπου κλπ. Ε, ένα βιβλίο το οποίο σπάζει σε κεφάλαια, ε, το κάθε ένα μπορεί να μην έχει σχέση με το άλλο, γιατί ε, είναι ουσιαστικά διάφορες Πώ να το πω, ρε παιδί μου, παραμέτροι, ζωή. Μόλι το πήρα. Και είδα τον τίτλο Συγγνώμη, μόλι είδα τον τίτλο, πριν πάρω το βιβλίο. Το 2049, λέω: Έχουμε απέναντί μα με την καλή έννοια ένα 1984 του George Orwell. Αυτό με έχει στοιχειώσει. Θα σου πω πολλέ πολλές αστείε ιστορίε γι' αυτό. <laughs> Όχι, δεν έχουμε. <laughs> Με την καλή έννοια το λέω. Δεν λέω ότι πήρε κάτι και είπε εγώ όχι, θα όχι. γράψω ότι είχε δεν, και δεν ο άλλο έκανε... Δεν έχουμε με την καλή έννοια και την κακή έννοια και καμία έννοια. Ε. Να σου πω δύο πράγματα όσον αφορά αυτό, γιατί το, το πιάσαμε. Το πρώτο κομμάτι είναι ε, γράψαμε αυτό το βιβλίο γιατί είμαστε δύο. Εγώ ξεκίνησα να το γράφω πριν από περίπου τέσσερα χρόνια. Έγραφα, ξαναέγραφα, ξανά, ξανά έγραφα Και όπω το έχω πει πολλέ φορέ ε, και το είπα και στην παρουσίαση του βιβλίου, ε, κάποια στιγμή. Ε, κατέληξα με ένα ε, ε, κατάλογο IKEA, δηλαδή οδηγίες χρήσης για κάθε πτυχή της ζωής, σε σχέση με το μέλλον όσον αφορά τις μελέτες. Δηλαδή, εγώ τι έκανα, έπαιρνα μελέτες foresight, που στο foresight υπάρχουν διάφορες ε, προσεγγίσεις. Υπάρχει προσέγγιση του κάνω τέσσερα σενάρια και επιλέγω από αυτά τα σενάρια να αναπτύξω το επιθυμητό. Υπάρχουν εργαλεία που μπορώ να παίρνω αν θέλεις τις, πο, τους πόλους τις αντίθετες πολικότητες από ένα σενάριο να τις τεντώνω σε άξονες και εκεί πάνω να αναπτύσσω το κομμάτι υπάρχουν σενάρια επιστημονικής φαντασίας δηλαδή στο κομμάτι που έχει να κάνει με το sci-fi στο foresight υπάρχει ένα κομμάτι που λέγεται speculative foresight mm -hmm. όπου πάμε να κάνουμε μέσα από την υπερβολή ιστορίες για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε έννοιες και υπάρχουν φυσικά και διάφορες, πολλές σχολές όπως σε κάθε διεπιστημονικό πεδίο. Με την έννοια ότι οι σπουδές για τα μέλλοντα είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο. Έχουμε ανθρώπους που έρχονται από την πληροφορική, ανθρώπους που είναι ανθρωπολόγοι, έχουμε κοινωνιολόγους, έχουμε... Να μπορεί να, ε... να οτιδήποτε. Ναι, ναι ακριβώς. Ένα... <σχερ> futurist, right? Ναι. Ε, στην ουσία, Η, οι σπουδέ για τα μέλλοντα λέγονται Future Studies και η πρακτική αυτή καθεαυτή ε, λέγεται Foresight. Και στην ουσία στην Ελλάδα την μεταφράζουμε σαν στρατηγική προόραση. Και έρχεται να κάνει. Ε, η μετάφραση δεν είναι, είναι από το Foresight, το αγγλικό, mm. αλλά το κομμάτι της, ε, του προηγούμενου αν θέλει ορισμού λεγόταν Προοπτική Διερεύνηση και είναι από το γαλλικό, από το Prospective στην ουσία. Ε, από την διερεύνηση, τη γενικότερη και τη μέσα και την έξω. Ε, έχει επικρατήσει ο όρος προόραση, στρατηγική προόραση. Δεν μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια, σαν όρος όπως έχει επικρατήσει και προσπαθώ που μπορώ να βάζω τον αγγλικό, το Strategic Foresight. Ε, και γράφοντας λοιπόν εγώ αυτό το βιβλίο, το έγραψα, το ξανά έγραψα, ε, έκανα πάρα πολλά λάθη στη διαδικασία γιατί ε, ξεκίνησε να είναι πιο πολύ διδακτορικό παρά βιβλίο. Ε, και κάποια στιγμή βρίσκομαι μέσα στην πανδημία με το Γιάννη Σκορδά σε ένα εργαστήρι δημιουργής γραφής και εγώ εκεί δεν είχα καμία σχέση με το βιβλίο Α, Να πούμε ότι ο Γιάννης Σκορδάς είναι οικονομολόγος Είναι οικονομολόγος ακριβώς και εξαιρετικό στο να μπορεί να πάρει δεδομένα τα οποία είναι πάρα πολύ στήρα δεδομένα και δοσμένα με πολύ ξύλινο τρόπο και να τα φέρει σε μια γλώσσα που κάποιο μπορεί να τα καταλάβει. Δηλαδή, για μένα, ο Γιάννης και η γνωριμία μας ήταν το φίλτρο του ανθρώπου που πήρε ε, τον υπότιτλο το Οδηγίες Χρήσης, γιατί εγώ είχα γράψει Οδηγίες Χρήσης ε, και τον έβαλε σε μία ροή ε, έτσι ώστε να μπορεί να διαβαστεί από έναν άνθρωπο που δεν θέλει να ασχοληθεί με, την, να γίνει πιο νοβέλα. με το φορτζά. Ακριβώς. Να γίνει κάτι που να διαβάζεται ευχάριστα και ο λόγος που το χώρισα σε αυτά τα κεφάλαια ήταν γιατί ήθελα αν δεν σε ενδιαφέρουν οι μετακινήσει, να μπορεί να σκυπάρει τι μετακινήσει και να μην έχει πρόβλημα. Αν σε ενδιαφέρει, για παράδειγμα, μόνο το well-being ή μόνο το σεξ, που είναι ένα κεφάλαιο που πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο βιβλίο, να πα μόνο εκεί. Αν θέλει να. και το ίδιο ισχύει στο τέλο ε, του Οκτωβρίου του 2024, θα κυκλοφορήσει το audiobook. Δεν ξέρω αν θα κυκλοφορήσει. Πριν ή μετά από αυτό το podcast, αλλά θα κυκλοφορήσει το audiobook, το οποίο έχει ακριβώ την ίδια λογική και είναι αφιερωμένο και δομημένο έτσι, έτσι ώστε να εξυπηρετεί και άνθρωποι με ΔΕΠΗ που δεν μπορούν να συγκεντρωθούν να διαβάσουν, αλλά να εξυπηρετεί και κάποιον που θέλει να ακούσει μόνο για τη φιλοσοφική διάσταση τη τεχνητή νοημοσύνη, για τι μετακινήσει, για τον ύπνο, για, το... ε, για τη δικαιοσύνη. Ε, αυτό, ναι. ναι, Για ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα που είναι εκείνο εκεί και λέει: ωραία, ποιο είναι το μέλλον τη εργασία. Έχουμε, α πούμε, πάρα πολλού ανθρώπου στο HR που λένε: Ωραία, ποιο είναι το μέλλον τη εργασία. Εγώ τι έκανα λοιπόν, πήρα όσε περισσότερε μελέτε μπορούσα, foresight, που αναφέρονται σε σενάρια για το μέλλον τη εργασία και έφτιαξα μία συμπεριληπτική αφήγηση για όλα αυτά σε ένα κεφάλαιο που αφορά το μέλλον τη εργασία. Δεν υπάρχει στο foresight πρόβλεψη. Είναι άλλο το forecasting, που κάνουμε μια πρόβλεψη και έχουμε πέντε νούμερα και λέμε 97% probability θα γίνει αυτό, δεν το κάνουμε αυτό, αλλά λέμε με αυτά τα σενάρια, με αυτά τα ασθενή σήματα, με αυτά τα uh, strong signals, έχουμε uh, τάσεις, έχουμε δυνατά σήματα, έχουμε ασθενή σήματα, έχουμε μαύρους κύκνους όπως είναι η πανδημία... γνωρίζω τα ασθενή σήματα που νομίζω να. αυτά είναι τα οποία σε βοηθούν για να, ε, να εξελιχθεί το συγκεκριμένο. Δε, το κομμάτι των weak signals είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι αυτό που έχει και την περισσότερη μαγεία. Με την έννοια πια ε, το μαγεία σε μεγάλα εισαγωγικά ναι. ε, είναι, είχα ένα καθηγητή που έλεγε όταν θέλεις να βλέπεις αυτά τα ασθενή σήματα πρέπει να βλέπεις τον πάγο που λιώνει από τα άκρα. Ε, και δεν μπορούσα να καταλάβω τι εννοεί εννοούσε μάλλον το κομμάτι που έχει να κάνει με το εκτός mainstream δηλαδή έχουμε μια κοινότητα από gamers που κάνει χρήση μιας τεχνολογίας που δεν είναι mainstream έχουμε μια κοινότητα από ανθρώπους που χρησιμοποιούν ένα υλικό που δεν το χρησιμοποιούμε στις κατασκευές και γίνεται mainstream αργότερα που κάποιος το δοκιμάζει και το κάνει mainstream έχουμε ας πούμε στις ομιλίες μου έχει πάρα πολύ πλάκα, ειδικά όταν έχω Gen Z, ε, κοινό από κάτω, δηλαδή ανθρώπους που γεννήθηκε μετά το 2016, και τους ρωτάω ένα ασθενέ σήμα που είναι ασθενέ ακόμα, δεν ξέρουμε αν θα είναι πραγματικότητα, είναι αυτοί που κρατάνε το κινητό τους και το στηρίζουν εδώ, στο pinky finger. Κρατάνε το κινητό και το κινητό κουμπάει εδώ. Όταν ψηλαφίζουν το μικρό τους δάχτυλο, έχει κάνει ένα dent εδώ αυτό. Και αυτό το πράγμα είναι ένα ασθενέ σήμα δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει δημιουργηθεί από τη χρήση του κινητού. Mm. Δεν είναι δηλαδή, δεν έχουμε κάνει έρευνα. Ναι, όπως και τα, εγώ είχα το για τα μεγάλα κεφάλια για τι γεννήσει που θα γίνονται στα χρόνια. Ότι όσο, μεγαλο, όσο περνούν τα χρόνια, ο άνθρωπο έχει πιο μεγάλο κεφάλι, πιο μεγάλα μάτια... Ναι. Ε, και καμπυλωτώσουμε... αυτή, είναι ένα είναι ένα, είναι, είναι ένα... είναι ένα εντελώς evolutionary weak signal όμως αυτό. Δηλαδή, ναι. έχουμε αντίστοιχο με αυτό το dent που σου λέω στο μικρό δαχτυλάκι, με τους gamers που φοράνε πάντα ακουστικά και έχουν συνέχεια για πάρα πολλέ ώρες τα ακουστικά ναι. να του πιέζουν το κρανίο, αν θα το διαμορφώσουν όλο αυτό. Δεν ξέρουμε αν σε 300 χρόνια από τώρα τα παιδιά γεννιούνται όντω με αυτή την προδιάθεση, επειδή οι γονεί του για 20 γενιέ ακουμπούσε μια συσκευή εκεί. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, α πούμε, είναι ένα weak signal που το ακούν και είναι πάρα πολύ wow, γιατί το ρωτάω μέσα στα συνέδρια και στι αίθουσε και ακούγεται, ξέρει, εκείνο το Α, το έχω κι εγώ. Ξέρεις, το, «Ωπ, τι έγινε εδώ. Mm. Οπότε υπάρχει όλο αυτό ο άξονα και το επιστημονικό πεδίο να τα ψάξει όλα αυτά. Ο λόγος που επέλεξα το 2049 αν με ρωτάς τώρα ε, κανονικά έπρεπε να έχει εντελώ άλλο τίτλο αλλά στην ουσία ψάχνοντας για μελέτες όλες οι μελέτες τελείωναν το 2050. Οπότε ό,τι κάναμε σε επίπεδο foresight από τον καιρό που άρχισα εγώ να το ψάχνω ε, περίπου στα 15-16 ε, μέχρι τώρα το 24 όλες οι μελέτες τελείωναν εκεί. Mm. Οπότε έφτασα εγώ να χρησιμοποιήσω το 2049. Ε, έκανα λάθος επιλογή εξωφύλου, γιατί το επέλεξα να είναι μαύρο, ενώ εκεί και το αφήγημα του βιβλίου μέσα και η δική μου προσωπική αφήγηση είναι πάρα πολύ θετική, mm. και όλοι μου λένε: Ναι, αλλά είναι μαύρο το εξωφύλλο, και εμεί φοβόμαστε ότι θα γράφεις πράγματα τα οποία It είναι ζω, ναι, ζωφερά για το μέλλον. Ε, έβαλα πάρα πολλέ τεχνολογίε, δηλαδή έχω Augmented Reality Application, έχω Chatbot. Mm. Τεχνολογίες που δεν τις κατάλαβε το αναγνωστικό κοινό καθόλου. Και άλλα τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα έχουμε έκδοση για το εξωτερικό, την αγγλική έκδοση και κάποιες άλλες εκδόσεις, που το εξώφυλλο μου επέβαλαν, όχι ότι είχα και άποψη, να είναι πορτοκαλί. Και το κάνουμε πορτοκαλί. Ε, αλλάξαμε τον υπότιτλο και από οδηγίε χρήσης ε, είναι το κομμάτι που έχει να κάνει a hopeful perspective. Δηλαδή... Α, γίνει ένα πιο θετικό πρόσημο. Στ Ακριβώ. Και δεν είναι. Είναι θετικό πρόσημο που υπάρχει μέσα στο βιβλίο, απλά δεν αναδεικνύεται με πιο ό,τι Μα δεν βρήκα εγώ κάτι μέσα το οποίο. Κοίταξε, νομίζω ότι δύο προκλήσει πώ. Ε, να βάλω τη λέξη futurist. Ναι. Ωραία. Ω άνθρωπο ο οποίο ε, ασχολείται με το σχεδιασμό ε, και το πώ θα έχουμε ουσιαστικά. Ε, εγώ είχα διαβάσει αυτό που ήταν για ουσιαστικά τι εταιρείε, ότι βοηθά. Εγώ κάπω έτσι τι εγνώρισα. Mm -hmm. ε, ότι ένα άνθρωπο ο οποίο βοηθά ουσιαστικά στο σχεδιασμό των μελλοντικών ε, πλάνων που έχει μια εταιρεία. Σωστά. Ε, σε, λοιπόν, εν, εν, επειδή είναι πολύ καινούριο και είναι πολύ καινοτόμο, ε, νομίζω ότι υπάρχουν δύο προκλήσει που δεν ξέρω αν συμφωνεί ή μαζί μου. Η πρώτη είναι ότι πώ μπορώ εγώ να μην είμαι ο Μηνυνοστράδαμο ή ακόμα ένα Νοστράδαμο ή μια πυθία. Σωστά. Πώ μπορώ να είμαι σωστό σε αυτά που λέω. Μπορώ να είμαι σωστό σε όλα, αλλά πώ μπορώ να μικράνω τι πιθανότητε. Για να μεγαλώσω τι πιθανότητε, συγγνώμη, ώστε να είναι σωστό αυτό το οποίο. Εδώ τώρα θα σου δώσω δύο ε, οπτικές οπτικέ πάνω σε αυτό. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι το foresight δεν προσπαθεί να κάνει πρόβλεψη, άρα δεν θέλουμε να είμαστε σωστοί κάπου. Θέλουμε να σου παρουσιάσουμε τα πιθανά σενάρια, άρα εσύ μέσα από τη δική μας μελέτη, να δεις τα πιθανά σενάρια, άρα να πεις, οκ, okay, υπάρχει ένα, και όχι σαν σουότ-ανάλυσης, αυτά είναι τα θετικά, αυτά είναι τα αρνητικά, ε, κάνε έναν άξονα και κράτα ό,τι θες, μέσα από τη λογική του να σε βάλουμε να φανταστείς ένα ουσιαστικό διαφορετικό σενάριο, το οποίο αν κάνεις σήμερα τις επιλογές αυτές, θα ήταν ένα ωραίο επιθυμητό μέλλον. Δηλαδή, σκέψου και συνέχεια το λέω, οι λύσει του σήμερα είναι τα προβλήματα του αύριο. Ε, το, όταν είχαμε την Exxon Mobil, ας πούμε, στα 60s, έχω μία πάρα πολύ ωραία διαφήμιση που έχουν κάνει. Είναι νομίζω το 65, την έχουν κάνει στο Times το περιοδικό και έχουν γράψει ότι έχουμε τόση ενέργεια για να λιώσουμε τους παγους mm -hmm. και έχει ένα τεράστιο παγόβουνο ε, τότε δεν υπήρχε κάποιος να σκεφτεί ότι όντως όταν θα κάνουμε τόσε μεγάλες γεωτρήσεις στον πλανήτη και στην Ανταρκτική και στην Αρκτική και θα ε, έχουμε υπερθέρμανση και θα λιώσουμε τους πάγους στα 60's ή όταν φτιάξαμε τα πλαστικά δοχεία όλοι λέγανε wow Έχω ένα καινούργιο υλικό που μπορώ να το κάνω ό,τι σχήμα θέλω για να το στέλνω όπου θέλω και δεν αλλοιώνεται και δεν χρειάζεται να αποθηκεύω σε μεγάλα δοχεία ή σε ξύλινα δοχεία ή να κάνω πράγματα που χάνω ε, το περιεχόμενό μου ή λίγη ή κάνει. Και τώρα, το 2024, τρώμε μία πιστοτική κάρτα σε, σε κάθε μικροπλαστικά χρόνο. Ναι, ναι, το χρόνο. Ναι, κάθε χρόνο. Yeah. Επίση επί υπάρχει και το άλλο. Υπάρχουν πολλά, πολλά, πολλά παραδείγματα. Ένα παράδειγμα με το φαγητό. Όταν ανακαλύφθηκε η κονσέρβα, mm -hmm. το γεγονό ότι μπορούσε να βάλει ένα τόνο, ένα ψάρι. Εσύ πα σε πάσε ένα ψάρι, σε μια ψαράγορα και αν μάθει ότι είναι χθεσινό το ψάρι ένας που σου που σου πει. Δεν το τρώει, ναι, δεν το τρώει. Δεν του λε, είσαι ένα απαταιώνα. Ναι, ναι. Κοίτα τα μάτια του, δεν γυαλίζουν το. Ε, το δε. κοίταξε, αλλά μετά από λίγο, λε, αφού δεν έχει θα πάρω από την υπεραγορά από το, σούπερ το μάρκετ εδώ, θα πάρω μια κονσέρβα τόνου, η οποία μπορεί να είναι τρία χρόνια, με τα συντηρητικά της εκεί μέσα, μέσα στα κοντέινερ, όλα αυτά τα φορτηγά, τα, τα, πλοία, έχει έρθει από ένα άγρο σας όπου κανείς δεν ξέρει, έχει πάντα την ίδια γεύση, πάντα την ίδια γεύση, δηλαδή τα τελευταία 40-50 χρόνια, είτε τον έτρο εστό, τον τον είτε σήμερα, δεν αλλάζει τη γεύση που σημαίνει αυτό κάτι λέει, και όλοι ήταν ενθουσιασμένοι. Ναι, αλλά σκέψου με πόσο, beef, μεγάλη, ναι, πόσο μεγάλη διαφορά έκανε η κονσέρβα ε, στο Μεσοπόλεμο. Πόσο μεγάλη διαφορά έκανε ε, η κονσέρβα... Έσωσε αθώ, Ναι, π. ακριβώς. Σε αυτό λοιπόν τότε ήταν μια λύση. Ήταν επανάσταση. Και τώρα μπορούμε να βρούμε μια λύση. Ε, δηλαδή όταν συζητάω για την τεχνητή νοημοσύνη και μου λένε όλοι LLM, σα chatbots, chatgpt και όλα αυτά και προβληματίζονται και ναι αλλά εγώ μιλάω με όλο αυτό, λέω θέλω να σκέφτεστε την τεχνητή νοημοσύνη σαν την ηλεκτρική ενέργεια. Σαν μια τεχνολογία γενικού σκοπού. Όταν εφευρέθηκε ο ηλεκτρισμό, όλα ήταν λάμπε. Όλα ήταν λάμπε παντού. Θα φέξουμε το σύμπαν. Δεν υπήρχε το θα φτιάξουμε μηχανέ οι οποίε θα λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια. Ήταν θα φτιάξουμε λάμπε. Οι μηχανέ στα εργοστάσια ήταν από ατμό. Τελεία. Ήτανε οι μηχανέ εσωτερικής καύση. Δεν ήταν ηλεκτρικέ αυτέ οι μηχανέ. Δεν ήταν ότι όλο αυτό θα λειτουργεί με ηλεκτρισμό. Λειτουργούσε ή με καύσιμα ή με θερμική ενέργεια ή με κάποιον άλλο τρόπο. Δεν υπήρχε ηλεκτρική ενέργεια σε αυτό και ζούμε την ίδια στιγμή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 2024, με τα chatbots. Παραμιλάς Όλα είναι επέκταση chatbots. Του, την επέκτασή του. Ναι. Στο κομμάτι των, το να βλέπω το κομμάτι του μέλλοντος, πρέπει να κάνω κάποιες αν θέλεις επεκτάσεις ε, στο κομμάτι των εταιριών το κάνουμε δηλαδή μια εταιρεία έχει ένα πλάνο 10, 12, 16 μηνών μετά ε, εγώ σου λέω ότι και κάποιες πολυεθνικές έχουν και 3 έτη Για mm. και κάποιες πάνε και στα 5 έτη πώς όμως μπορείς να σχεδιάσεις για 10 χρόνια, για 20 χρόνια, για 30 χρόνια όταν πας να το κάνεις εσύ αν αύριο κλείσει τα μάτια το πρωί που μόλις ξυπνήσεις αγούρο και πας να σκεφτείς τον εαυτό σου 20 χρόνια από τώρα. Ο προμετωπιό φιλιός θα σου πει, ε, όπου όπα μεγάλε, δεν έχω δεδομένα. Mm. Μην με πα μη με με σε 30 χρόνια βάζε τώρα. Φράνε, δεν υπάρχει λόγο. Ενώ μπορεί να κάνει αυτό που λέμε ETF, επεισοδιακή σκέψη, προ τα πίσω. Α, δηλαδή, το διαβάσει αυτό, ναι, ναι, ο εγκέφαλό σου μπορεί αυτή τη στιγμή να κλείσει τα μάτια και με ένα ψήγμα πληροφορία, μια μυρωδιά, ένα κάτι, να πάει προ τα πίσω και να χτίσει την εικόνα. Γιατί έχει τον υπόκαμπο που έχει αποθηκεύσει την πληροφορία, το ασυνείδητο που λέμε. Ναι, μπορώ να ενώσω τι προβλέψει μου, αυτό λε. Δεν λέω να ενώσει τι προβλέψει. Σου λέω ότι αν αρχίσει και εξασκεί τον εγκέφαλό σου mm. να λειτουργεί χωρί να έχει απαραίτητα δεδομένα και το κάνει σιγά-σιγά. Δηλαδή, πα ένα χρόνο μετά. Μέσα από τη φαντασία. Ναι, πα ένα χρόνο μετά. Δύο χρόνια μετά. Τρία χρόνια. κλείσε τα μάτια και σκέψου πώ θα είναι το podcast τρία χρόνια μετά. Θα έχουμε τα ίδια μικρόφωνα. Όχι. Τρει μήνε μετά δεν θα έχει τα ίδια μικρόφωνα. να αλλάξει μικρόφωνα. Όχι, όχι, μια χαρά. Προ <laughs> το παρόν είσαι μια χαρά. Σε πάει ένα εξάμεινο ακόμη. Ευχαριστώ που δεν είσαι πολύ αισιόδοξο. Θα έχουμε το ίδιο φορμάτ. Μπορεί να αλλάξει φορμάτ. Να πει ότι θέλω να πάω από βίντεο σε κάτι άλλο. <laughs> Άρα, αν αρχίσει και το σκέφτεσαι, θα αρχίσει και να πειραματίζεσαι. Και δηλαδή, αυτά που σκέφτηκε, κάποια θα τα βάλει να τα δοκιμάσει να πεις πω όπως σκέφτηκα τώρα ότι την εισαγωγή θα τη γράψουμε με AI την επόμενη φορά. Γιατί έχω βρει ένα AI που κάνει μια πολύ ωραία εισαγωγή. Ή θα βάλω την ώρα που μιλάει ο Δημητριάδης να παίζει ένα AI generated song ας πούμε από το Suno. Ε, που μπορείς να το κάνεις με τρία δευτερόλεπτα. Να, ναι. Ιαντολή. Αυτό θα μπορούσε πραγματικά να φέρει την επανάσταση. Γιατί ας πούμε για παράδειγμα εσύ θα μπορούσες να φτιάξεις ένα custom τραγούδι για κάθε καλεσμένο με τα δεδομένα του καλεσμένου που τα δίνει ένα prompt. Αν δεν μπει όμω στη διαδικασία να σκέφτεσαι μελλοντοστραφώ, δεν θα τα φέρει ποτέ αυτά στη στρατηγική σου. Γιατί η εικόνα που έχει για το μέλλον αυτή τη στιγμή είναι business as usual. Δηλαδή, πού είμαστε τώρα, πού θα είμαστε σε 12 μήνε, πού θα είμαστε στι 24. Αυτό δεν μπορεί να χτίσει ανθεκτικότητα όταν έρθει κάτι. Θα είναι, όπα, από πού μου έρθει αυτό, τι έγινε τώρα, δεν ήμουν έτοιμο γι' αυτό. Ε... Είδαμε με την πανδημία τι έγινε, α πούμε. Ξαφνικά σταμάτησε ο πλανήτη. Ενώ στο κομμάτι του Foresight έχουμε πάρα πολλά σενάρια που μιλούσαν για πανδημίε και μιλούσαν και για κλιματική κρίση και για ε, οικολογικέ καταστροφέ και για όλα αυτά. Αυτά τα σενάρια πρέπει να τα πάρουμε υπόψη μα. Τουλάχιστον όχι να τα φοβόμαστε. Να τα αγκαλιάσουμε και να πούμε τι μπορώ να φέρω σήμερα. Τι μπορώ να κάνω τώρα. Δεν σου και ση... να προετοιμαστώ για το αύριο. Ακριβώ. Και. Θα σε πάω και ένα βήμα ακόμα παραπέρα γιατί είπαμε να μην βαθύνουμε και βαθαίνουμε και ξανά και ξαναπάμε. Ε, να σου πω το κομμάτι που έχει να κάνει με το foresight σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή έχουμε τα εργαλεία των εταιριών και πάμε στις εταιρείε και κάνουμε future labs και τους κάνουμε το τρίγωνο για τα μέλλοντα, τους κάνουμε διάφορα εργαλεία, ας πούμε το τρίγωνο για τα μέλλοντα, Future Triangle είναι η αγγλική ονομασία. Όσε φορέ το έχω πει το τρίγωνο για τα μέλλοντα, έχω κατακριθεί γιατί δεν είναι η ακριβή μετάφραση. Mm. Αλλά α πούμε ότι υπάρχει αυτό το εργαλείο που είναι από έναν εξαιρετικό forsider και επιστήμονα, τον Σοχάιλ Νατουλάχ, ο οποίο λέει σε ένα τρίγωνο, καταγράφει στο κάτω μέρο του τριγώνου αυτά τα το βάρη του παρελθόντο, αυτά που σε κρατάνε πίσω, είτε αυτά είναι συστήματα, είναι προκαταλήψεις, είτε είναι γνώμε των άλλων, πράγματα που σε κρατάνε πίσω. Στην άλλη άκρη του τριγώνου βάζει τι σε σμπρώχνει σήμερα μπροστά, δηλαδή τα pushes of the present, τι σε σμπρώχνει σήμερα μπροστά, είτε αυτό είναι η καινούργια τεχνολογία, η ευκαιρία, η τοποθεσία, το timing, οτιδήποτε. Και στο άλλο κομμάτι του τριγώνου βάζει την ιδεατή εικόνα για το μέλλον. Το κομμάτι του προ τα που θέλει να πά να περιγράψει το δικό σου επιθυμητό μέλλον. Α, φαντάσου αυτό το τρίγωνο να το κάνει για τον εαυτό σου. Ε, περίμενε όμω. Έχω το τρίγωνο, κάτω είναι τα βάρη, κάτω είναι το σήμερα, και την άλλη πλευρά είναι το. Η ιδεατή εικόνα για το μέλλον. Η ιδεατή εικόνα για το μέλλον. Ναι. Ε, ερώτηση. Το έχω κάνει, πε. Mm -hmm. Το κάνω μαζί τώρα. Mm -hmm. Τι κάνω. Ε, Εδώ είναι το πρόβλημα. Το πρώτο βασικό για που, να φύγω από τη θεωρία. Το πρώτο βασικό που κάνει είναι να έχει μια ουσιαστική εικόνα του εαυτού σου. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο για να μπορέσει να καταλάβει τον εαυτό σου. Υπάρχουν πάρα πολλέ εταιρείε που εγώ βάζω τα στελέχη να κάνουν αυτή την άσκηση και βλέπεις ότι για κάθε ομάδα ε, στα βάρη ή στο σήμερα ή στο μέλλον, αντικατοπτρίζονται τα προσωπικά τους biases. Δηλαδή, οι περιορισμοί που νιώθει ο καθένας βγαίνουν σε σημεία του τριγών. Οπότε εγώ αμέσως, κάνοντας αυτή την άσκηση σε μια εταιρεία, καταλαβαίνω με ποιο υλικό έχω να δουλέψω. Δηλαδή, ποιοι είναι οι άνθρωποι που μπορούν πραγματικά να πάρουν αυτό το όραμα που έχει ο ιδρυτής ή η ομάδα που τρέχει την εταιρεία για να την πάνε παρακάτω. Όταν κάποιος στα βάρη του παρελθόντος Βάζει πράγματα τα οποία δεν είναι βάρη και είναι δικέ του προκαταλήψει. ή όταν λες σε κάποιον, βάλε τι σε πάει μπροστά στο παρόν, δεν συμπεριλαμβάνει, για παράδειγμα, την τεχνολογία στα πράγματα που τον πάνε μπροστά. Γιατί γιατί είναι τεχνοφοβικός, mm. σου λέω ένα παράδειγμα. Οπότε όλα αυτά τα εργαλεία μπορούν και σε καλά, σίγουρα και τεσταρισμένα σε εταιρικό επίπεδο σε επίπεδο μεγάλων οργανισμών. Αλλά εγώ βάζω τώρα, έχω εδώ και πολύ καιρό που τη βάζω αυτή την οπτική, και το κομμάτι τη προσωπική σου ανάπτυξη για το μέλλον. Δηλαδή, τη δική σου εικόνα, την προσωπική εικόνα. Πώ μπορώ εγώ να πάρω αυτά τα εργαλεία και να τα κατεβάσω στον άνθρωπο για να αποκτήσει αυτογνωσία. Να είναι ένα εργαλείο αυτογνωσία. Κάνει ένα τρίγωνο, σε ένα χαρτάκι και το κουβεντιάζει. Γιατί αυτό μπορεί πραγματικά να σου δώσει το κλικ mm. της τη μελλοντοστραφή σκέψη. Ε, Ακούγοντα και φυσικά όσο περνάει η ώρα. Ε, το, ένα, τα Γιατί μεγάλα... περνάει η ώρα. <laughs> περνάει η ώρα, <laughs> βέβαια. <laughs> <laughs> περνάει ωραία. Ε, ε, ε το, ένα, μια εταιρεία ή ένας άνθρωπος α, όταν έρθει σε επαφή με έναν σαν σένα θα κατανοήσει πάρα πολλά το οποίο ανήκουν στο κομμάτι της θεωριας mm -hmm. Περνάει όμως το πρακτικό επίπεδο αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, καταρχήν νομίζω για να δώσουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Ωραία. Δηλαδή, αν ένα ένας επιχειρηματίας τώρα βλέπει και πει ότι ξέρεις, είναι ωραίο αυτό που ακούω, μπορεί, τι μπορεί να ωφελήσει, τι μπορεί να κάνει αυτό ο άνθρωπο ή τη δική μου εταιρεία που έχω εγώ 60 άτομα και έχω ας πούμε, μια εταιρεία κανονική στην Ελλάδα. Γιατί δεν ζούμε στο Βαλουάλτο, ναι, ναι. στο ναι. Κουπερτίνο. Λοιπόν, Άρα, πέρα από τη θεωρία, αν μπορούμε να μπούμε στην πράξη, πώ μπαίνουμε στην πράξη, γενικά. Ένα βασικό κομμάτι για να μπούμε στην πράξη είναι να αποκρισταλώσει ο άνθρωπο αυτό που μα ακούει, πού πάει. Γιατί υπάρχουν εταιρείε. Μόνο του. Όχι, όχι. Μέσα από αυτά τα εργαλεία μπορεί να καταλάβει πού πάει. Υπάρχουν πάρα πολλέ εταιρείε οι οποίε είναι εξαιρετικέ και έχουν εξαιρετικό δυναμικό ή εξαιρετική ηγεσία και δεν έχουν ξεκάθαρο. Όχι όραμα να έχω ένα vision ότι η εταιρεία θα αλλάξει τον κόσμο. Όχι. Ουσία, ουσία αν τον ρωτήσεις πού θα είναι η εταιρεία σε πέντε χρόνια, δεν έχει να σου το απαντήσει. Σου λέει, με βάση το στρατηγικό μας πλάνο, σε τρία χρόνια θα έχουμε κάνει πέντε εκατομμύρια τζίρο. Ωραία και του λες, σε πέντε χρόνια θα έχετε κάνει δέκα εκατομμύρια τζίρο. Όχι, σε εφτά χρόνια, τι θα έχετε κάνει. Ναι, αλλά μαθηματικά... Εκείνη, λοιπόν, μαθηματικά. Όχι μαθηματικά. Είναι πολύ εύκολο να στο υπολογίσουν αρκετοί. Σκέψω όμω το μαθηματικά. Το να πάρω το spreadsheet τη εταιρεία και να το τραβήξω μερικά χρόνια ακόμα. Είναι η φόρμουλα του εξέλαμα την πάρει και την πα λίγο πιο εκεί, θα πάει όσα, όσα χρόνια πίσω θέ, ναι, ναι. Μπροστά θες Μπροστά Η διαφορά είναι ότι μέσα από αυτό που κάνουμε και μέσα από την επιστήμη του Foresight μπορεί να υπολογίσει και, και τι πιέσει. Δηλαδή, μπορεί να υπολογίσει και μια τάση. Μπορεί να υπολογίσει και ένα στενέ σήμα. Μπορεί να βάλει στην εξίσωση και κομμάτια κοινωνικοπολιτικά, κομμάτια γεωγραφία, κομμάτια γεωπολιτική, κομμάτια οικονομία, κομμάτια κουλτούρα. Παράδειγμα: Σου λέω ένα παράδειγμα με το μέλλον τη εργασία. Έχουμε αυτή τη στιγμή ε, τη γενιά Z. Όλοι λένε η γενιά και η μεγάλη παρέτηση που αυτά τα παιδιά δεν θέλουν να δουλέψουν. Γιατί είναι τεμπέληδες, γιατί μεγάλωσαν από που έχουν κάνει ψυχοθεραπεία και τους έδιναν μετάλλιο συμμετοχή. Αυτό είναι το narrative που, έχει, που έχουν οι millennials, οι ex και οι boomers απέναντι σε αυτή τη γενιά. Δηλαδή λένε ότι είναι μια γενιά η οποία μεγάλωσε τα πούπουλα, δεν πέρασε πόλεμο όπως πέρασε η ex, δεν πέρασε ε, δυσκολίες οικονομικής κρίσης, ενώ όλο αυτό είναι τεράστιο λάθος. Είναι μια γενιά η οποία πέρασε τα ίδια που πέρασαν και οι προηγούμενες γενιές. Έχει περάσει και capital control στην Ελλάδα, έχει περάσει και ε, κρίση, έχει βιώνει την κλιματική κρίση, βιώνει όλα αυτά. COVID. COVID τα πέρασε όλα. Άρα δεν, το ότι δεν μπορούν αυτές οι εταιρείε να βρουν κόσμο για να δουλέψει για αυτές, να μπει μέσα, να εργαστεί ουσιαστικά, δεν φταίει η γενιά, Φταίει ότι ο σκοπός αυτών των εταιριών είναι απαρχαιωμένος. Ναι. Άρα δεν μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος που είναι 20 χρονών και ο σκοπός της ζωής του έχει αρχίσει να διαμορφώνεται, αλλά εκθετικά. Γιατί εκθετικά, γιατί λειτουργεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε ένας άνθρωπος 20 χρονών με όλες τις εκθετικές τεχνολογίες. Ξέρει να μπει στο τσάτσιπιτί, να πάρει ένα cover letter σε 30 δευτερόλεπτα, ξέρει να ψάξει μία έρευνα και να δει τρία pdf ξέρει να χειρίζεται το διαδίκτυο. Άρα αυτή η γενιά μπορεί πραγματικά να προσφέρει αξία αν βρει έναν τρόπο μία εταιρεία που έφτιαξε το σκοπό της 30 χρόνια πριν να γίνει online. Ε, Συμφωνώ απόλυτα. Ε, καταρχήν δεν μου αρέσει ε, απεχθάνομαι το, το να μηδενίζει ε, ναι, και προφανώς. να ακούω ανθρώπους οι οποίοι ε, το μοναδικό πλεονέκτημα που έχουν είναι ότι απλά είναι πιο μεγάλοι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η νέα γενιά, εμεί την έχουμε βυζάξει. Εμεί την έχουμε περπατήσει. Όπω θα βυζάξουμε και τι επόμενε. Όπω λοιπόν, λοιπόν, θα έρχεται και η γενιά Α. Και, ναι. Και, όπως, και, και, αν δεν το σταματήσω, γιατί κάποια φάση αυτό. Ξέρεις, το ακούω παγί ποδοσφαιστέ, παγί πυγμάχοι. Παγί, ξέρει, εμεί στον καιρό μα το NBA, ναι, ξέρει, στα 90 s τρώγαμε ξύλο. Και αν σήμερα α, η LeBron James που είναι σήμερα, αν ήταν τότε, δεν θα καταφέραν. Oh, come on. Ναι, δηλαδή, ναι, ε, 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 Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, εάν, επιστρέ... εάν υπήρχε μια μηχανή και επιστρέφαμε πίσω στον χρόνο okay. και, και επιστρέφαμε στο 1360, θα έλεγαν για αυτού του 1370, ε, του επόμενου που μεγάλουν τώρα τα, τα μικρά παιδιά, ότι ξέρει, είναι φλόρι. Εμεί έχουμε κάτι σπαθιά τα οποία. <laughs> αν το πω έτσι, καρπό μπορεί να, να φανταστεί, σε παρακαλώ, τη βιομηχανική εποχή όταν φτιάχτηκαν τα τρακτέρ. Και όταν όλα αυτά τα John Deere και τα Ferguson παγκόσμια μπήκαν μέσα στα χωράφια, ξέρει τι λέγανε οι προηγούμενοι, Εγώ λέει, έβαζα, α πούμε, ξέρω εγώ, το. Αλέτρι. Το ναι. αλέτρι και ήρθαν τώρα τα μιξιάρικα οι φλόροι. Αυτό γίνεται συνεχώ και θα γίνεται και θα γίνεται γιατί η πάντα η προηγούμενη γενιά αρέσκεται ενώ μεγαλώνει την επόμενη. Δεν φύτρωσαν σαν να Εμεί του μεγαλώνουμε. Μα αρέσει πάρα πολύ να λέμε για αυτού, να λέμε για του πολιτικού λέμε... και να μηδενίζουμε. Ε, αν αν όμω θεωρώ ότι είναι μορφή δηλίας, Πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. όταν βγήκαν τα κινητά και τα social media και. Ακόμα και στην πρι... Πριο προ TikTok εποχή. Ε, ε Ξέρει, η νέα γενιά που είναι συγχωμένη στα κινητά, όλε οι έρευνε όλες οι έρευνες, όλες οι, έρευνες, όλες οι δείχνουν ότι οι ηλικιωμένοι περνάνε τρει φορέ περισσότερο χρόνο από οποιονδήποτε άλλο. Και σε αυτό σκέψου ότι η, το κομμάτι το χρονικό μεταξύ αυτών των επαναστάσεων μικραίνει. Δηλαδή, από την ατμομηχανή στο να πάμε στην μηχανή που έχει να κάνει με την εσωτερική καύση, δηλαδή να φύγουμε από τον ατμό και τη φωτιά και να πάμε σε καύσιμα, αυτό πήρε 600. έτσι, άρα έχουμε ένα κομμάτι η διαφορά μεταξύ τους αφοριώσεις μέσα στα χρόνια ναι, η διαφορά μεταξύ τους, κέψει ότι πήρε 60 χρόνια και για να πάμε από την εσωτερική καύση σε στην επανάσταση σε σχέση με το information technology και να ανακαλύψουμε την ατομική ενέργεια και όλο αυτό. Αυτό από 60 έγινε 40. Και από 40, τώρα, αυτή τη στιγμή, έχει, είμαστε στα 25 χρόνια. Μα είναι απίστευτο. Οπότε φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι πολύ γρήγορη η, η, η πληροφορία που έρχεται μέσα. Δηλαδή, σκέφτονται πριν 60, 65, 70 χρόνια, Έτσι. δεν είχε ανακαλυφθεί η υπολογιστική μηχανή. Ακριβώ και τη σκέψη που είμαστε σήμερα. Και στο κομμάτι, έχω ένα παράδειγμα που, έχουν, που έχει πλάκα. Το 1 εκατομμύριο χρήστε για όλε τι συσκε... εφαρμογέ και για όλε τι συσκευέ. Το 1 εκατομμύριο χρήστε είναι το milestone. Δηλαδή, πότε φτάσανε του 1 εκατομμύριο χρήστε. Στο Netflix πήρε 3,5 χρόνια να φτάσει στο 1 εκατομμύριο χρήστε. Στο ChatGPT πήρε τρει μέρε. Έτσι. Στο. Μόνο, μόνο τρει μέρε. Και σκέψου ότι στην τηλεόραση να φτάσει ένα εκατομμύριο χρήστε, πήρε 25 χρόνια. Οπότε ε, η διαφορά είναι τεράστια. Ε, στο Pokemon Go νομίζω ότι πήρε 4 εβδομάδες. Κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ γρήγορα. Άρα το επόμενο το επόμενο καινούριο κομμάτι που θα η επόμενη μεταμορφωτική τεχνολογία που θα ανακαλύψουμε ε, μπορεί να πάρει τέσσερις ώρες. Και Τέσσερι ώρε να φτάσει στο ένα εκατομμύριο χρήστε σημαίνει ότι θα επηρεάσει τη ζωή ανθρώπων προ το καλύτερο πολύ γρήγορα. Mm. Ε, είδαμε στα Νόμπελ αυτή τη στιγμή να παίρνει το Νόμπελ φυσική και το Νόμπελ χημία ε, άνθρωποι. που δεν έχουν σχέση με χημία. Έχουν σχέση με χημία. Ε, αλλά, ήταν. αλλά ναι, ακριβώ. Δεν, δεν ήταν. Είναι Κύπριος, ο είναι Κύπριο, ο Ναι, ισχύει. Στο κομμάτι, α πούμε, για παράδειγμα, αυτό, όταν βλέπει ε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη ακουμπάει τα βραβεία Νόμπελ, εγώ από πολύ πιτσυρικά όταν κάναμε κουβέντε μεταξύ μα και συνεχίζω να το λέω και δεν τρέπομαι να το πω και on record, ότι ναι, εμένα το δικό μου, αν θέλει, ε, όνειρο είναι να πάρω ένα βραβείο Νόμπελ. Αυτό, ε, όταν το βλέπω, ε, λέω για πάρα πολλά χρόνια. Ε, Έλεγα, ναι, διάβαζα, α πούμε. Κάρλο Ροβέλη για κβατική φυσική και τις ιστορίες που έλεγε για τον Αϊνστάιν και όλα αυτά mm. ε, και έλεγα πω πω ναι αλλά δεν κάνεις κάτι σημαντικό εσύ ε, ασχολείσαι ξέρω εγώ με ένα πεδίο το οποίο τώρα αναπτύσσεται δεν θα φτάσεις ποτέ να πάρεις ένα νόμπελ δεν θα έρθει μια ακαδημία να πει ε, η συνεισφορά σου αυτά τα πέντε χρόνια ε, είναι αυτή και άκουγα σε audiobook ε, το βιβλίο του συνειδητητή της Deep Mind που λέγεται The Next Wave και στην ουσία είναι ο συνειδητή του Χασάμπη, ο οποίος έλεγε για όλα αυτά είναι στην νομίζω ότι συνεχίζει στην Google ο συγκεκριμένος mm. θα σου το πω ακριβώς για να το βάλεις στα σχόλια okay. γιατί μας ακούει ο κόσμος και τα μπερδεύεται mm. αλλά τέλος πάντων άκουγα όλο αυτό και όταν ξαφνικά είδα να Βραβεύεται με Νόμπελ κάποιο που ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη. Είπα, οκ, okay, αλλάζει ο κόσμος. Είμαστε εδώ. Σκέψου ότι εγώ διάβαζα από 16 χρονών ε, το πώς, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Χόκινς ε, βρήκε όλα αυτά τα τεράστια μυστήρια. Ακόμη παιδεύομαι να καταλάβω πώς κατάφερε να υπολογίσει τη θερμότητα από τις μαύρες τρύπες. Είναι και το τατουάζ mm. <χαι> <tattooage. στοίδελοι> ε, Ναι. Ε, και με συναρπάζει όλο αυτό. Και κάθε φορά που το έφερα σε μένα, έλεγα: Ναι, αλλά εσύ τώρα ασχολείσαι, ας πούμε, για παράδειγμα, με το πώς μπορούμε να έχουμε μελλοντοστραφή σκέψη και ποιες είναι, ποια είναι τα τρία διαφορετικά mindset που πρέπει να συνδυάσουμε για να επιβιώσουμε το 2050. Μπορεί αυτό να πάρει ένα βραβείο Νόμπελ. Μπορεί και να μην μπορεί αυτή τη στιγμή. Αλλά αν ρωτούσε το χασάμπης ή όποιον που ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη πιστεύει ότι το 2024 το Νόμπελ το, το φυσική θα το έπαιρναν δύο ερευνητέ τη τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, ο παππού τη τεχνητή νοημοσύνη το πήρε. Ναι, ασχολείται. Ε, 40 χρόνια κοντά ναι, όταν, ναι, ναι. Η 24 ήδη, χρόνια ναι, όταν η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη σαν κομμάτι της επιστήμης των υπολογιστών είναι 50 ετών έτσι, από τότε που ο Alan Turing σκέφτηκε αν μπορούν οι υπολογιστέ να σκεφτούν. Mm. Ε, ναι, οκ. Okay. Ναι, αλλά αυτό εμένα, σαν Δημήτρη, σαν άνθρωπο, μου δίνει τον ορίζοντα ότι ναι, οκ, okay, είμαι 42. Ε, αν συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω, με τη συνέπεια που το κάνω, ε, στην έρευνα που το κάνω και στο βάθος που το θέλω, μπορεί στα 72 και εγώ να μπορώ ε, να είμαι... Μέσα σε αυτά τα βραβεία. Ε, ναι. Σου λέω ότι μπορεί να έχουν ξεπεραστεί. Μπορεί η Ακαδημία να βγει αύριο και να πει τα σταματάμε. Έτσι. Δεν, είναι μα, και αυτά μα, μέσα. Αλλά δεν είναι ο σκοπό. Δεν είναι το βραβείο το οποίο δεν το βλέπει. Δεν είναι αυτό το, 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 το χρυσό γκυλοκέρμα. Ναι. Παίρνει. Η, η ουσία είναι ε, και το έχουν θέσει πάρα πολλέ φορέ αυτό το πράγμα. Είναι, δεν είναι το βραβείο. Το Όχι. βραβείο μπορεί να ξεχάσουν που είναι. Ε, είναι το ταξίδι σε εξητάρει τόσο πολύ ως άνθρωπο ώστε να είναι ο αυτός ο σκοπός της ζωής που για αυτό το λόγο γεννήθηκες. Και όχι μόνο το ταξίδι για μένα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο όλο αυτό να έχει impact, να έχει να ακουμπάει πολύ πολύ μεγαλύτερο κομμάτι ανθρώπων από ό,τι μπορείς από ό,τι μπορεί ένας άνθρωπος να κατανοήσει. Ναι, δηλαδή ε, ναι, έχω από τα πολύ προσωπικά μου, αν θέλει, μάντρα, μια και το βαθύναμε. Είναι να αφήσει τον κόσμο καλύτερο από ό,τι το βρήκε. Mm. Αλλά το σημαντικό εδώ είναι ότι ακούς, έφτιαξαν μια τεχνολογία η οποία διπλώνει πρωτενε και μπορεί μέσα από τεχνητή νοημοσύνη να βρει, να επηρεάσει τις ασθένειες προ το καλύτερο από 30 διαφορετικά παιδεία, από 50 διαφορετικά παιδεία. Γιατί, γιατί οι πρωτενε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στον τρόπο που φτιάχνουμε, ό,τι φτιάχνουμε. Ε, είναι το χτίσιμο τη ζωή. Έτσι ακριβώ. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι, λε, αν δεν συνήθω χανόμαστε σε γενικότητε του τύπου Ναι, αλλά να βρει το φάρμακο για τον καρκίνο. Ναι, συμφωνώ. Είναι μια ανίατη ασθένεια που χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να τη λύσουμε. Αν θέλουμε να ευημερεύσουμε ευμε, να σαν, σαν ανθρωπότητα. Ο, ο άνθρωπο όμω που θα το κάνει δεν ξεκίνησε από εκεί. Σε καμία περίπτωση. Μπορεί μέσα βαθιά το όραμά του να ήταν αυτό, αλλά η ουσία του ήταν άλλη. Ήταν στο να φτάσει να ακουμπήσει δισεκατομμύρια ζωέ. Αυτό ε, νομίζω ότι χωρίς να θέλω να φανώ ρε παιδί μου ε, ονειροπόλος αν και πολλές φορές έχω κατηγορηθεί γι' αυτό ε, και εγώ το ίδιο. Ναι, είναι κάτι που μπορεί πραγματικά να σε κρατήσει εκεί να πεις ωραία θα γράψω και ένα δεύτερο βιβλίο και ένα τρίτο και ένα τέταρτο και θα κάνω έρευνα που δεν θα τη διαβάσει κανείς και θα έχει τέσσερα peer reviews ας πούμε ε, άλλο παράδειγμα έρευνας που ήταν ε, ε, κάτω κάτω mm. η έρευνα για το κομμάτι που έχει να κάνει με τα εμβόλια mRNA. Δεν ήταν μια έρευνα η οποία την άκουγαν ούτε οι φαρμακευτικές, δεν την άκουγαν ούτε οι experts mm. του χώρου. Ναι, αλλά όταν καλεστήκαμε σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή να επιλέξουμε ένα τύπο εμβολίου, αυτή η έρευνα έφερε τη διαφορά. Βεβαίως. Και τώρα συζητάμε για post-COVID. Για πώ και για την εξέλιξη των MRNA που ξαφνικά ναι. ε, ήρθα, ξέρεις, ήρθε αυτό το MRNA, ήρθε μέσα στη ζωή μα ε, μέσα από χιλιάδε εκατομμύρια πειράματα καθημερινά από, πα, ψημο, από όλη την ιατρική κοινότητα που το συζητούσε, που το ανέλυε, που δούλευε πάνω σε αυτό. Και ξαφνικά, ξαφνικά ανακαλύφθηκε ένα νέο κόσμο. ότι 12 <σ>... χρόνια η ερευνήτρια που εφ... έφερε πρώτη την ιδέα των MRNAs πάλευε να τα κάνει mainstream. Με πάλευε ουσιαστικά να αποδείξει ότι ξέρεις, <laughs> είναι, είναι okay, Ναι, εντάξει, αυτό πάντα θα γίνεται σε ό,τι είναι καινοτομία. Το ξέρει καλύτερα από μένα. Ε, οι άνθρωποι δεν το δέχονται. Κυρίω στι χώρε μα εδώ κοντά. Δηλαδή, τον ε, κατάλαβε δηλαδή, η καινοτομία φοβίζει. Πόσο μάλλον να είναι τεχνολογική καινοτομία. Ξέρεις, αυτό που ανάφερε πριν, γιατί ήθελα να το, να το, να το προτείνω, ότι αν καταφέρει ναι, να αφήσει τον κόσμο καλύτερο, πώ όμω μέσα από τι πράξει σου, ε, Δυστυχώ, ευτυχώ έχουμε φύγει από τη θεωρητική κοινότητα που ξέρει. Yeah. Ε, νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα. Δηλαδή, ε, κάπω τα έχουμε πει όλα σε ένα βαθμό που η ανθρωπότητα ε, ε, αναγνωρίζουμε πλέον μέσα από ρήτορε, μέσα από στοικού, μέσα, μέσα, μέσα. Έχουμε πάρα πολύ γνώση σε αυτό και έχουμε ανάγκη τι πράξει που να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Ε, νομίζω ότι η. Και αυτό γίνεται και στον επιχειρηματικό κόσμο. Δηλαδή, αν καταφέρει να φτιάξει κάτι, εγώ είχα πει ας πούμε, για το podcast ότι ξέρει θέλω να φτιάξω κάτι που να αγγίζει του ανθρώπου, δεν μην νοιάζουν τα νούμερα, δεν θέλω να γίνω mainstream. Αν γίνει mainstream, σημαίνει κάτι που έχουμε κάνει λάθο. Δηλαδή, έχουμε δώσει τα λάθο μηνύματα ναι. που ουσιαστικά έχουμε θυμώσει κόσμο για να έρθει ασχοληθεί μαζί μα. Έχουμε φέρει κόσμο να θέλει να βρει για να έρθει εδώ. Ο κόσμο που θέλει να κοροϊδέψει για να έρθει εδώ, κόσμο ο οποίο δεν έχει τι να κάνει και σου λέει: Θα πάω εκεί να σπάσω πλάκα. Εμεί όμω θέλαμε να, να, μέσα από το podcast και ε, το ήθελα εγώ παλιά. Ε, το μόνο που θέλω να βάλω του ανθρώπου να σκέφτονται είναι κουραστικό το podcast. Το ξέρω. Το, 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 <laughs> το, το συγκεκριμένο podcast σε κουράζει, δεν σε ξεκουράζει. Εντάξει, και... το, το σε κουράζει ή δεν σε ξεκουράζει είναι πολύ σχετικό. Δηλαδή, ο κάθε εγκέφαλο. Έχει ρε παιδί μου ένα δικό του τρόπο να ακούει την πληροφορία. Μπορεί κάποιο να βρίσκει τη φωνή μου ε, τρομερά κουραστική. Δεν έχει να κάνει με τη φωνή μόνο όμω. Φωνή... Και με το θέμα και με όλα. Ε, με, το θέμα, με τη δική δηλαδή... σου τη φωνή, με τον τρόπο που κάνει ερωτήσει. Μπορεί να το βρίσκει πάρα πολύ κουραστικό και κάποιο άλλο να το βρίσκει τρομερά καινοτόμο και fascinating όλο αυτό. Ναι. Άρα, για μένα είναι ο δικό σου ο σκοπό που έχει αξία. Δηλαδή, εσύ τι είπε, δεν με ενδιαφέρει να γίνω mainstream, δεν με ενδιαφέρει να πουλάω, να έχω χορηγού, δεν με ενδιαφέρει να έχω haters, δεν με ενδιαφέρει όλο αυτό. Και με ενδιαφέρει να κάνω λίγο ουσία. Και αυτή ε, η ουσία φαίνεται. Ε, σου λέω, εγώ δεν μπορώ να. Δεν έχω ακούσει, παρόλο που σε έχω ανακαλύψει από πάρα πολύ νωρί, δεν έχω ακούσει πάνω από 10 επεισόδια από τότε που σε έχω ανακαλύψει. Γιατί γιατί το κάνω επιλεκτικά. Δεν είμαι σε κανένα podcast να το πω και αυτό έτσι να μην δεν είναι ότι είμαι φανατικός κάπου ναι. και από σένα επέλεξα δέκα είναι ότι επιλέγω να ακούω πολύ συγκεκριμένα πράγματα με βάση την άποψη του άλλου αλλά αυτό φαίνεται στον άλλον το βλέπεις, καταλαβαίνεις από τον τρόπο που με πήρες τηλέφωνο μέχρι ε, το τι κουβεντιάσαμε και το πως ξεκινήσαμε καταλαβαίνεις ότι δεν θέλεις να κάνεις κάτι το οποίο απλά να τραβήξει την προσοχή γιατί αν ήθελε να κάνει κάτι να τραβήξει την προσοχή, θα ξεκινούσαμε με μια πάρα πολύ προβοκατόρικη ερώτηση που θα έκανε κάτι. Ναι, τα, τα γνωστά που ρωτάνε, αν, αν το chat GPT και γενικά η AI θα μα φάει, φάει τη ζωή. Θα μα φάει τη θα ζωή, μπράβο. Αν ναι. και ξέρω εγώ, ποιο είναι το πιο φρικτό πράγμα που έχει ανακαλύψει μέσα σε αυτά όλα από εκεί. Το οποίο Έτσι. δεν μα ενδιαφέρει καθόλου. Ε, Ξέρετε τι με ενδιαφέρει, μια και το λέμε για να μην το ξεχάσω. Γνώρισα τη λέξη bioethics, βιοεθική. Ας την ορίσουμε σαν... τη γνώρισα πάρα πολύ καλά μέσα από το βιβλίο της Βανέσα Φαρσαδάκη, η οποία την είχαμε καλεσμένη, είναι μια υποψήφια στον αυτή της Ελληνίδα που ζει στο Houston, Texas ε, και είναι ως, ως γιατρός είναι η δικοϊτά της. Ε, η Βανέσσα προσπάθησε πάρα πολύ και μέσα από το βιβλίο τη Αράγκη, μέσα από τη ζήτηση. Μιλήσαμε για τη βιοειθική του μέλλοντο, προστασία των κόσμων αυτών ουσιαστικά και τον τρόπο ζωής που δηλαδή η βιοειθική με το να έχει το δικαίωμα να σα τον άφησε να ζήσει μετά από μια διαστημική αποστολή. Και όχι απλά να ξέρει ότι ξέρει λόγω αυτή τη κατάσταση θα πεθάνω μετά από 10-15 χρόνια γιατί ήμουν πολύ κοντά σε ραδιοενεργά. Στοιχεία όπω ουράνιο κλπ. Ή καταπονήθηκα πάρα καταπονήθηκα πολύ. Καταπονήθηκα πάρα πολύ. Ε, Προσφατά έχουν μείνει και στο διάστημα. Έχω ανακοινωθεί ότι η NASA δεν μπορεί να φέρει πίσω του δύο αστροναύτε, ένα άντρα και μια γυναίκα. Άρα πρέπει να μείνουν 8 μήνε και όλα πλέον είναι στο χέρι τη SpaceX, η οποία ανέλαβε να του φέρει πίσω. Άρα 8 μήνε σημαίνει ότι ε, το. το το σώμα του το θα σώμα πάθει τους, πάρα πολλά ναι, ναι, πράγματα. Αν και ήδη ναι. ισχυρίζονται ότι θα είναι εντάξει και είναι τόσο έμπειροι. Είναι πολύ πυροί άνθρωποι, αλλά εκ τούτη υπάρχουν πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Τέλο πάντων, η βιοειθική είναι ένα πράγμα το οποίο με ενδιαφέρει στο κομμάτι τη τεχνολογία, στο κομμάτι τη τεχνική νοημοσύνη, εφόσον η τεχνική νοημοσύνη πλέον θα είναι ένα πράγμα το οποίο είναι, όπω πολύ σωστά το ανέφερε, ω ηλεκτρική ενέργεια. Θα είναι ανεξέλεκτο γιατί είναι ήδη ανεξέλεκτο. Αλλά αν στην πορεία αυτό το πράγμα, αν καταφέρει αυτό το πράγμα να αναπτυχθεί περισσότερο από μόνο του ή με βοήθεια ακόμα και ανθρώπων, ώστε όλα αυτά τα bots ουσιαστικά να, να καταφέρουν να έρθουν σε μια κυριαρχία, πώς μπορεί ο άνθρωπος να προστατευτεί ανά πάσα ηλικία. Δηλαδή μπορεί να ένας, ένα, δεν λέω μόνο για τα νέα παιδιά να μάθουν να προστατεύονται, ως ανθρωπότητα να προστατευτούμε από την. να, να υπάρχουν οι, οι βιοειθικοί ουσιαστικά να είναι. Κατάλαβεστε από, να, 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 να το Απόλυτα. υπάρχει μια προστασία. Στο κομμάτι τη βιοειθική, ε, εγώ έχω διαβάσει αρκετά έργα, πιο πολύ όμω ερευνητικά, όχι τόσο ε, ε, βιβλία ε, που έχουν εκδοθεί. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ περισσότερο ερευνητικά. Έχουμε ένα εξαιρετικό Ινστιτούτο ε, και κυβερνοηθικής στην Ελλάδα. Ο Χαράλαμπος ο Τσέκερης, ο δόκτωρ Χαράλαμπος Τσέκερης το τρέχει. Ε, έχω τη χαρά και την τιμή να έχουμε σε πολλέ πολλές φορές. Έλα, ναι, ναι, ναι. Να Το γνωρίσεις? εννοείται. <laughs> ε, εννοείται, εννοείται. Εξαιρετικός. Ε, είναι στην Αθήνα. Είναι στην Αθήνα. Τι λες. Ναι. Και κάνει και τρομερή δουλειά σε σχέση με τις επιτροπές και για το AI Act και για την Επιτροπή τεχνητή Νοημοσύνης που έχουμε στην Ελλάδα. Γενικά, έχει βάλει, αν θέλει, στην Ελλάδα στο χάρτη των bioethics. Ε, και ό,τι έχω διαβάσει είναι από δικέ του συστάσει. Ε, σε αυτό, λοιπόν, σε αυτή την κουβέντα, είχαμε μια κουβέντα πρόσφατα. Και όταν λέω πρόσφατα, πρέπει να ήταν λίγο πριν το καλοκαίρι. Ε, σε σχέση με, το, με την Ελλάδα και με το τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα. Και υπήρχε μια συζήτηση που πραγματικά εγώ είχα κρατήσει. Είχα καθίσει πολύ επιφυλακτικά απέναντί τη, ρε παιδί μου, και ήταν η συζήτηση του τι μπορεί η Ελλάδα να φέρει στο κομμάτι τη τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, έχουμε εξαιρετικού ερευνητέ, του εξάγουμε, ξέρουμε πολλά ονόματα τεχνητή νοημοσύνη που έχουν ε, ελληνική, αν θέλει, καταγωγή, ή είναι και Έλληνε που έφυγαν στο εξωτερικό και έκαναν τρομερή, τρομερή καριέρα στο εξωτερικό ε, και γύρισαν ε, ή συνεισφέρουν στην επιτροπή στην Ελλάδα, αλλά. Λέγαμε ότι έχουμε την, ε, τη, τη χαρά και την τύχη, γιατί εγώ εκεί πιστεύω στην τύχη. Δηλαδή θεωρώ ότι ε, το ότι έτυχ, έτυχε οι Έλληνες του 2024 να γεννηθούμε στην ίδια πέτρα με τον Σοκράτη, τον επίκτητο και πάλι λέγοντας, έτσι, ε, έχουμε ένα τεράστιο όγκο φιλοσοφίας και ηθικής από την αρχαία γραμματεία, τεράστιο, έχουμε τρομερούς ερευνητές που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι των σπουδών, έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται με γλωσσικά μοντέλα, όλο αυτό μπορεί να συνδυαστεί και να δημιουργήσει κάτι εντελώς καινούριο σε αυτό το τομέα, στο κομμάτι της βιοηθικής. Και για να γυρίσω στην ερώτηση του πώς μπορούμε να προστατευτούμε, πρόσφατα ε, έκανα και ε, δημοσίευσα και ένα paper που στην ουσία τι λέω, Λέω ποι, ποιε είναι οι τρει διαφορετικοί τρόποι σκέψη που πρέπει να συνδυάσει για να προστατευτεί από όλο αυτό ή τέλο πάντων να προετοιμαστεί. Πρώτο κομμάτι και βασικό είναι η κριτική σκέψη. Βλέποντα την τεχνική νομοσύνη να προετοιμαστει πρωτο κομματι και βασικο ειναι η κριτικη σκεψη βλεποντα την τεχνητη νοημοσυνη να παράξει ε, κείμενο, να μπορεί να παράξει εικόνε, να παράξει βίντεο. Ε, βλέπουμε τι γίνεται με τα deep fake και τα fake news. Γίνεται χαμό. Αν την ώρα που διαβάζεις ή την ώρα που καταναλώνεις περιεχόμενο ή την ώρα που έρχεται κάτι στο email σου. Δεν έχεις την κριτική σκέψη να πεις αν αυτό είναι κατασκευασμένο και αν αυτό που διαβάζω είναι πραγματικό ε, τότε θα παρασυρθείς εύκολα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα, χρεσινό παράδειγμα και όλος είχε πάρα πολύ πλάκα και έχει, έχει δείχνει την α, ευστροφία του Έλληνα ας πούμε έγινε η εκδήλωση We Robot του α, Elon Musk, όπου είχε ένα ε, κυκλικό περίπτερο με τέσσερα Optimus ρομπότ, που τα παρουσίασε αφού βγήκε το πρώτο ταξί ε, που έφτιαξε η Tesla, μετά έκαναν ένα χορευτικό αυτά τα ρομπότ. Ε, και... Την... Τα, τα, τα drones. Όχι, όχι, τα, Α, τα, ρομπότ, τα ρομπότ της Τέσλα, το Optimus. Είναι ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ. Το, το, έχω, το έχω δει, συγγνώμη, μικρή ναι. παρένθεση, γιατί έψες Είχα τη χαρά να είμαι με έναν uh, Κύπριο τη Αμερική που είναι στο Λο Άντζελε, ο οποίο uh, συνεργάζεται με μια ομάδα που μου έδειξε φωτογραφίε. Μάλιστα είναι και ένα Έλληνα ο οποίο είμαι επικεφαλής, δεν μπορώ να πω το όνομα του ανθρώπου. Ε, και μου έδειξε ε, ε, τι φωτογραφίε που είχε στείλει. Με το ρομπότ, αλλά υπήρχαν και τα χορευτικά, τα drones, και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το αυτοκίνητο, τα μάξι, όλα. Εδώ ναι. σου λέω είδα ένα βίντεο. Εγώ ε, έχω παρακολουθήσει το live stream τη εκδήλωση την προηγούμενη μέρα. Ε, και το πρωί, όπω έχω, πηγαίνω στο αεροδρόμιο, στο ταξί, παίζω στο TikTok και σκρολάρω, ίσα ίσα να περάσει η ώρα να φτάσει στο αεροδρόμιο. Και βλέπω ένα βίντεο το οποίο είναι εξαιρετικό, που είναι αυτά τα Optimus τα είδα χθε να χορεύουν, έτσι, Daft Punk, ε, να χορεύουν αργυρό. <laughs> έπαιζε το κομμάτι, κάποιος είχε τραβήξει βίντεο και στην ουσία είχε αντικαταστήσει τη Ο μουσική, ήχο. όχι όλο τον ήχο, είχε αντικαταστήσει το κομμάτι της μουσικής ε, με το που έπαιζε νομίζω Daft Punk, δεν είμαι και σίγουρος, κάτι ηλεκτρονική μουσική τέλος πάντων, να παίζει αργυρό. Και η κινήσεις που έκαναν τα Optimus ήταν τόσο εναρμονισμένα και ωραία με το κομμάτι που το κομμάτι είχε, ξέρω εγώ, είχε 6 ώρες που κυκλοφόρησε και είχε 600-700.000 προβολέ. προβολές. Γιατί, γιατί όλοι θεώρησαν ότι α, ο, ταιριάζει η μουσική, ταιριάζει η κίνηση, ο Elon Musk είναι κουκουρούκου από μόνος του, θα μπορούσε να έχει βάλει και αργυρό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που θα έχει φτάσει στα 3 εκατομμύρια προβολέ, υπάρχει τουλάχιστον ένα 10%. Εγώ το λέω έτσι με πολύ αγάπη. Που πιστεύει. Όχι, όχι. Το 10% είναι αυτοί που, είναι που δεν πιστεύουν. <laughs> ναι. Έστω. Εγώ το λέω με αγάπη. Έχει μισθό ε, να... internet ίντερνετ παντού. Παντού, παντού. Α, με τον PDD να είναι στη φυλακή με τον Λεωνάρτο Τικάπριο και άλλου PDD και ακόμη ένα να είναι σε σεξουαλικά διάφορα με κάμερα, ξέρω εγώ. τα σχόλια παντού οργιάζουν, τύπου τα ξέρανε και δεν τα λένε κλπ. Είναι όλα fake. Είναι όλα fake. Έτσι. εδώ έρχομαστε στο κομμάτι τη βιοθηκή και το τι κάνω και ποιο είναι αυτό που το έχει φτιάξει. Αν είμαστε σε ένα σημείο που να λέμε ότι δεν είμαι εγώ, είναι μια μηχανή που το έχει φτιάξει, θα έχουμε πρόβλημα. Επίσης, Γι' αυτό εγώ λέω ότι η κριτική σκέψη ναι, είναι το πρώτο κομμάτι που πρέπει να κάνουμε. Η σκέψη δεν μπορεί να την κάνει οποιοσδήποτε, αγαπητέ μου Δημήτρη, δηλαδή, δηλαδή χρειάζεσαι εμπειρία. Εσύ μιλάς για κριτική σκέψη, όμως τι, σε έναν τομέα τον οποίο έχει γεννηθεί. Σε αυτό. <σκέψου>, ε, ναι, απλά σκέψου, σκέψου, το πιο απλό. Με το μάτι. Ναι, απλά σκέψου το πιο απλό. Βλέπεις ένα βίντεο, εγώ σου λέω τώρα το extreme παράδειγμα, ότι είναι τα Tesla robots που χορεύουν αργυρό. Γιατί να το πιστέψει. πιστέψεις. Ε, ε, γιατί, κοιτάξτε, γιατί ο κόσμος... Ε, ε, έτσι είναι φτιαγμένοι Ναι, ναι, συμφωνώ. Α δηλαδή, δώσω παράδειγμα. Πριν λίγα επεισόδια, είχα έναν άνθρωπο εδώ, ο οποίο, ο Δημήτρη και αυτό, είναι ένα εξαιρετικό άνθρωπο στο κομμάτι τη τέχνη. Ε, δηλαδή, ενώ δεν είναι ζωγράφο, έχει ασχοληθεί σε τεράστιο βαθμό με την ελληνική τέχνη. Θεωρώ ότι του χρωστάμε πάρα πολύ, γιατί προσπαθεί ο άνθρωπο πάρα πολύ να προστατεύσει και να αναδείξει περισσότερο την ελληνική τέχνη, η οποία. Ε, ήταν χρυσάφι για τα προηγούμενα 100 χρόνια, αλλά για κάποιε καταστάσει γνωρίζουμε μόνο το δύο τρει. Α πούμε, βράδυ. ξέρω εγώ, είναι ο, ο μόραλισ, είναι ο Τάδε. Είναι και εμένα ο, και ο, ο μου ήρθε. Ναι, <σχελί> ναι, αλλά, ναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι τόσοι. Ισχύει. Ναι, δεν ήταν τρει ζωγράφοι σε όλη την Ελλάδα. Προφάνω. Λοιπόν, ο άνθρωπο αυτό ε, έχει το χάρισμα να κατεβαίνει, ξέρω εγώ, σε ένα παλαιόπολιό στο μοναστεράκι και να αναγνωρίζει από το πινέλο που βλέπει στα 12 μέτρα αν αυτό το πράγμα είναι αληθινό, ψεύτικο, αν όντω αυτός που το έχει υπογράψει είναι αυτός, αν, 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 ε, η ερώτησή μου ήταν ότι ναι, okay, κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό, χρειάζεται εμπειρία, το οποίο έρχεται όμως και κολλάει πάνω σε σένα ότι κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ούτε, ναι, okay, μπορώ να το κάνω γιατί έχω συνεχώς τριβή με αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν μιλάμε μόνο για κριτική σκέψη, είναι κριτική σκέψη πάνω σε εμπειρία. Εγώ θεωρώ ότι στο κομμάτι της κριτικής σκέψης, αν την κριτική σκέψη τη συνδυάσουμε με μελλοντοστραφή σκέψη και εκθετική σκέψη, δηλαδή αν πούμε την ώρα που βλέπω κάτι, βλέπω ένα, μία είδηση ότι, τι να σου πω, ε, ένας υπουργός ρε παιδί μου καβάλισε μία μηχανή και έκανε πετάγματα. Okay. <laughs> Οτιδήποτε. Έχουμε yeah, δει άπειρα yeah, πράγματα. Yeah, yeah, yeah. Από το extreme μέχρι και πιο απλά πράγματα. Δηλαδή fake news πραγμάτων. Αυτό που σου πριν. Ναι, που φαίνονται ότι πραγματικά είναι fake, ρε παιδί μου. Yeah. Ε, και σταθώ πριν το μοιράσω να πω ε, μήπω είναι fake και μόνο αυτή την ερώτηση που θα κάνω στον εαυτό μου. Δηλαδή ξεκινάω mm. κριτικά. Λέω μήπω είναι fake και μόνο που θα το κάνω στον εαυτό μου πραγματικά με έχω εξοπλίσει. Ε, στο να μην χρειάζεται ε, αυτό το βίντεο που θα έπαιρνε 600 εκατομμύρια, θα πάρει τα μισά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από αυτή την απλή ερώτηση, μήπω είναι fake. Εγώ να σου κάνω δύο άλλε ερωτήσει. Και αν δεν ήταν death Punk, μπορεί να το με, δημι... Δημι... Δηλαδή, άστο σκε... ακόμα του κωμικού με τον αριερό. Ναι. Ακεί όμω, έχω τα εργαλεία, είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, βλέπω ένα live stream το οποίο. Πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσε να ήταν αλλαγμένο. Δηλαδή, α δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τεχνολογία που αν οι Daft Punk δεν έχουν σωστά δικαιώματα στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, σου λέω, ναι, στο live stream, όχι, θα μπορούσε η ίδια η εταιρεία στο live stream να επιλέξει να ακούγεται ένα άλλο ήχο στην Ευρώπη και ένα άλλο ήχο στην Αυστραλία και ένα άλλο ήχο στην Αμερική. Υπάρχει η δυνατότητα και η τεχνολογία σε αυτό. Εδώ τώρα συζητάμε για κάτι πιο απλό. Στο να μπορώ την ώρα που βλέπω μια πληροφορία, ένα άλλο παράδειγμα. Τίνουμε να συμπεριφερόμαστε στο ChatGPT και στα άλλα LLMs, στο Cloud, στο Gemini, σαν να έχουν την απόλυτη αλήθεια. Αυτά τα μεγάλα μοντέλα γλώσσας είναι εκπαιδευμένα για να προβλέπουν τη φράση, την επόμενη λέξη, σε μια πρόταση. Δηλαδή, τους δίνουμε μια πρόταση, αφαιρούμε μια λέξη και προσπαθούν να την προβλέψουν με βάση την εκπαίδευσή τους όπως μαθαίνουμε στα παιδάκια όταν α, πάμε στο δημοτικό. Τους βάζουμε μια φράση και τους κρύβουμε το ρήμα, το αντικείμενο, το υποκείμενο. Σε δισεκατομμύρια τέτοιε γραμμές εκπαιδεύτηκαν. Δεν εκπαιδεύτηκαν στην αλήθεια. Δεν εκπαιδεύτηκαν στο γεγονό. Άρα εκεί χρειάζεται, εκεί συμφωνώ να γίνει η κριτική σκέψη. Καταρχήν, διαρωτούμαστε αν αυτά που μα δίνουν οι πληροφορίε πίσω είναι αλήθεια. Όχι, δεν διαρωτούμαστε και πρέπει. Γιατί το γιατί θεωρούμε δεδομένο. Το τσατ, γιατί έχουμε εκπαιδευτεί αν θέλεις σε ένα μηντιακό περιβάλλον που έχει θέματα δηλαδή όταν αναζη... κάνεις μια αναζήτηση και όλοι λένε εντάξει google αρέτο. το google it δεν είναι απαραίτητα ότι το google θα σου δώσει τη σωστή απάντηση Κάτω, θα σου δώσει την οι, πιο δημοφιλή οι πρώτες δύο τρεις σελίδες Πρέπει να δε προσπεράσει. Εγώ συνήθω έχω χονιτά να ξεκινάω από τα. Oh", δηλαδή, ναι, 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 ναι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εσύ τώρα είσαι ειδική περίπτωση, αλλά σκέψου τη μάζα. Ναι, Έτσι. κατεβαίνω από εκεί κάτω. Δηλαδή το ανάποδο αυτό είναι μια τεχνική που είχα μάθει παλαιότερα. Δηλαδή πριν. Μιλάμε πριν ξεκινήσουν να γίνονται τα sponsor ads και όλα αυτά. Σωστά. Μια δεκαετία περισσότερο από πριν, που ξεκινούσα πάντα από τα βαθιά. Ο, από τα βαθιά. Οπότε σκέψου ότι έρχεται κάποιο, κάνει μια αναζήτηση την παίρνει ω θέσφατο, ας πούμε, και πάει παρακάτω. Σκέψου το αυτό σε πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δηλαδή, το να θεωρεί ε, οποιοδήποτε ότι θα ρωτήσει το ChatGPT και θα πάρει μία απάντηση σε σχέση με ένα γεγονό η οποία θα είναι αλήθεια. Εδώ τώρα η παρανόηση που γίνεται είναι σε σχέση με αντικειμενικές αλήθειες. Δηλαδή όταν θα ρωτήσει έχουμε ένα μεγάλο μοντέλο γλώσσας το οποίο είναι εκπαιδευμένο για μαθηματικά, το οποίο είναι εκπαιδευμένο για χημεία, το οποίο είναι εκπαιδευμένο για γεωγραφία. Εκεί έχουμε φτιάξει έναν όγκο δεδομένων που έχει έρθει ο human expert και τα έχει, αν θέλεις, χτενίσει έτσι ώστε να μην υπάρχουν μέσα biases, να μην υπάρχουν λάθος πληροφορίες και μετά εκπαιδεύσαμε το μοντέλο. Και γι' αυτό πολλοί κόσμος μπερδεύεται και θεωρεί ότι εκπαιδεύει το μοντέλο όσο ρωτάει το ChatGPT. Δεν εκπαιδεύεται το μοντέλο τότε. Το μοντέλο έχει μέσα το P, pre-trained, general pre-trained model. Έτσι. Άρα έχει εκπαιδευτεί το μοντέλο. Τελείωσε. Ό,τι εκπαίδευση είχε. Για τρει μήνε με 1,3 τρίλιον γίγκα, δεν το ξέρουμε καν για την OpenAI, αλλά υπάρχουν μοντέλα που έχουν 40 billion, 60 billion και είναι και ανοιχτού κώδικα, όπω το ΕΛΑΜΑ τη ΜΕΤΑ. Άρα εκπαιδεύτηκε αυτό το μοντέλο και το μόνο που μπορεί να κάνει εσύ είναι να το πάρει και να χτίσει κάποιε οδηγίε επάνω του. Άρα, αν μέσα έχει bias, αν μέσα έχει ε, προκαταλήψει αυτού που το εκπαίδευσε, τι είναι εκεί. Δεν μπορεί να τι καταλάβει εύκολα. Και όταν λέω δεν μπορεί να τι καταλάβει, έχω, έχω ένα προσωπικό μου παράδειγμα που το λέω και λέω ότι. Ε, Στι ομιλίε που κάνω, δείχνω κάποια slides. Και δείχνω στο κοινό αυτή, απλά πράγματα. Έχω, α πούμε, μια πάρα πολύ γνωστή φωτογραφία του Μπεχράκη. Εξαιρετική. Και ρωτάω, τι βλέπετε εδώ. Φωτογράφο. Ναι. Και ρωτάω, τι βλέπετε. Ε, αυτή που κρατεί τον Ναι, Ακριβώ. Αυτή. Δείχνω αυτή τη φωτογραφία. Έλα. Και ρωτάω το κοινό. Εδώ σε πάνω, αυτή. Ναι. Και λέω, τι βλέπετε. Και μου λέει. Όλο το κοινό, τα περισσότερα κοινά, παιδευμένα, εκπαιδευμένα, απέδευτα, γιατί υπάρχουν διάφορα κοινά, όλοι μου λένε μετανάστη. Βλέπουμε ένα μετανάστη. Κάποιοι λένε τη γνωστή φωτογραφία του Μπεχράκη, κάποιοι λένε ένα πατέρα, κάποιοι λένε ξέρεις, διάφορα τέτοια. Αλλά το majority, η πλειοψηφία λέει βλέπουν ένα μετανάστη. Μετά του δείχνω με φωτογραφία που έχω βγάλει εγώ προσωπικά από το Red Light District. Τι βλέπετε εδώ, και μου λένε sex worker, ξέρω εγώ. Ε, βλέπουμε τα κόκκινα φανάρια, βλέπουμε. Και. Περνάω και συνεχίζω και βάζω και μια ακόμα φωτογραφία, α πούμε. Έχω αυτέ τι δύο φωτογραφίε και έχω και μια φωτογραφία ε, με έναν άνθρωπο. Απλά εδώ. Α, τι βλέπετε εδώ? Α, βλέπω αυτό. Και έχω επίτηδε ένα παιδί με σύνδρομο Down. Και α, α, ακούω εξευγενισμένε απαντήσει, ε, αυρέ απαντήσει, ακούω διάφορε απαντήσει. Και του δείχνω τι ίδιε φωτογραφίε όπω τι δείξαμε σε ένα μοντέλο ε, μηχανικής ε, μάθησης, όπως σας δείξαμε σε ένα machine vision για την ακρίβεια. Σε ένα μοντέλο που κάνει οπτική αναγνώριση. Ε, το μοντέλο δεν βλέπει το μετανάστη. Βλέπει έναν άνθρωπο, έναν άντρα έτσι, και ένα παιδί. Και μάλιστα βάζει και μία ακόμη οντολογία και λέει father. Έτσι, γιατί, γιατί είναι πολύ κοντά. Το βάζει και αυτό. Υπόθεση βέβαια κάνει, αλλά το βάζει. Ή στην ε, γυναίκα δίνει γυναίκα. Δεν λέει sex worker, δεν λέει τίποτα. Στο παιδί λέει παιδί και πολλές φορές λέει και age. Δηλαδή τη συγκεκριμένη ηλικία που μπορεί ανάλογα με το μοντέλο. Το μοντέλο της Google έχω χρησιμοποιήσει εγώ ας πούμε για το Machine Vision. Και τους λέω με απλά λόγια ότι παιδιά βλέπετε το μοντέλο δεν βλέπει το μετανάστη. Δεν βλέπει τη sex worker. Δεν βλέπει τον άνθρωπο με αυτισμό. Βλέπει έναν άντρα, βλέπει μια γυναίκα, βλέπει ένα παιδί. Αυτό είναι. Άρα το bias την προκατάληψη την έχει βάλει ένα άνθρωπο. Άρα, όταν το AI θα δει το μετανάστη, σημαίνει ότι ένα άνθρωπο έχει βάλει εκεί μέσα αυτά τα δεδομένα. Ναι, αλλά και οι άνθρωποι το έχουν. Γιατί εξελίσσεται συνεχώ. Πρόσεξε, εγώ του είχα κάνει κάποια κόλπα. Θέλω να, 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 το, να δω πώ το ίδιο πώ η ίδια η μηχανή σκέφτεται. Ειδικά για το chat, το οποίο το είχα ταλαιπωρήσει κατά καιρού. Και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι ξεκίνησε να κρατάει ρεκόρτ. Ναι. Ενώ το άνοιγα νέα νιου, νιου, νιου συνεχώ. Σ... Θυμάμαι ότι παλαιότερα του είχα ξεκινήσει κάτι για αντρική μόδα. Mm -hmm. Και του λέω, ξέρει, τι πιστεύει ότι είναι οι καλύτεροι συνδυασμοί για να ακουστούμε. Ξέρει ότι έβρισκα και εγώ στο Ιντερνετ για να το τρενάρω λίγο. Ναι, ναι, ναι. Και ξεκίνησε να μου γράφει ότι ξέρει το μαύρο με αυτό, blue navy, bla bla κλπ. Και γράφω εγώ. Α, μου αρέσει πάρα πολύ το καφέ, το Oxford Παπούτσι mm -hmm. και μα θα συνδυαστεί με αυτό. Πρόσεξε, περνάνε ένα τετράμινο, πενταμινο, εξαμινο, φτάμινο και μου γράφει μια μέρα ενώ ε, είχα γράψει εγώ, ξέρω εγώ τι, τι, τι φαγητό συνδυάζεται με αυτό το φαγητό σε μια έξοδο και μου απαντάει συνδυάζεται αυτό, 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 αυτό και αν θα βγει, καλό θα είναι να μην ξεχάσει τα. Τώρα που αρέσουν, τα σου που είναι το σου. Εδώ τώρα holy να πούμε. Holy fucking <laughs> holy. Εδώ να πούμε δύο πράγματα. Ένα, το κομμάτι που έχει να κάνει με τη μνήμη που λε, είναι ε, το μεγάλο breakthrough που έφερε το transformer model. Δηλαδή το. T στο GPT, έτσι, General Pre-Trained Transformer, είναι αυτό. Ότι αυτό μπορεί να έχει και μνήμη αυτό που περιγράφεις βέβαια δεν έχει, δεν δείχνει τη μνήμη, έτσι, δείχνει κάτι άλλο. Δείχνει ότι έχουν φτιάξει μία τόσο ωραία διεπαφή, να τος δείχνει μία τόσο ωραία διεπαφή που αυτή τη διεπαφή σου την χτίζω με προσωπικά στοιχεία έτσι ώστε το profiling που κάνει ο αλγόριθμος στην δική σου συνδιαλλαγή, έτσι, δεν είναι στην εκπαίδευση του αλγόριθμου, άσε τον αλγόριθμο, είναι στο πώς ο Ζανέτος χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο. Άρα, τι θέλει μια εταιρεία, θέλει να βρει έναν τρόπο να σε κρατήσει να συνεχίσεις να πληρώνεις τη συνδρομή σου σε αυτή την uh, πλατφόρμα. Αυτή η πλατφόρμα, αν μπορεί να προσωποποιήσει τον αλγόριθμο, έτσι ώστε οι γενικές απαντήσεις από τα 1,3-3,1 τρίλιον που φημολογείται ότι έχει, μπορούν πραγματικά να αρχίσουν να είναι πιο εξατομικευμένε επάνω σου και αυτό να έχει και μία μνήμη σε όλο αυτό, ε, θεωρώ ότι θα την κάνει πιο χρήσιμη. Θα πάμε δηλαδή στο κομμάτι που λέμε agent. Να, είναι, να έχει ένα agency αυτό, να έχει μία χρησιμ... χρησιμότητα επάνω σου. Αυτό λοιπόν είναι πιο πολύ trick παρά feature. Δηλαδή ήρθε σε όλο το concept του ChatGPT συγκεκριμένα στο ChatGPT, γιατί στο κλοντα, ας πούμε, που είναι της Anthropic, που έχει ένα μεγάλο μερίδιο η Amazon, δεν υπάρχει. Στο Gemini δεν υπάρχει. Ήρθε στο ChatGPT και μάλιστα υπήρχε για μια περίοδο που τρόμαξε και πάρα πολύ κόσμο, γιατί βγήκε ένα καινούριο uh, rollout που έδινε, αν θέλει, στο ChatGPT την άνεση να ρωτάει αυτό πρώτο. Δηλαδή, ε, κοιτούσε στην ιεραρχία των πληροφοριών που του έχει δώσει, έβλεπε μια πληροφορία η οποία ήταν timely, δηλαδή του έγραψε εσύ, θέλω να προετοιμαστώ για μια συνέντευξη ε, που έχω, που είναι αυτή, αυτή και αυτή, με αυτή την εταιρεία και θέλω να μου πεις τι ερωτήσεις θα μου κάνουν. Και έκανες ένα διάλογο. Αυτή την ε, πληροφορία την κρατούσε σε ένα memory που είχε σχέση με το δικό σου χρήστη και ερχόταν τρει εβδομάδε μετά να σε ρωτήσει πώς πήγε η συνέντευξη, πήγε καλά και έγινε χαμό στο Twitter γιατί όλοι λέγανε με ρώτησε πρώτο, κάτσε, Περίμενε, περίμενε. Μέχρι τώρα το ρώτησα εγώ. Τώρα με ρώτησε πρώτο, πού πάμε. Ξέρεις, ήρθε το... η γενική τεχνητή νοημοσύνη και το AGI, ε, που λέει και ο φίλο μου αρχαίο storyteller, θα έρθει η Σάρα Κόνορ και θα κάνει κρακ κρακ-κρακ, α πούμε, και θα έρθει Terminator. Αυτή την αίσθηση έδωσε. Τι ήταν αυτή η αίσθηση, Ένα απλό trick agency. Δηλαδή, ένα trick που θα σου δείξει ότι έχει πληροφορίε για σένα και μπορεί να σου δώσει. Λίγο περισσότερη αξία. Στο μοντέλο αυτό καθ' αυτό δεν έχει καμία αξία. Καμία, καμία, καμία. Τίποτα. Καμία, ούτε μια μικρή μηδαμινή αλλαγή. Πώ το λένε, είναι σαν να πήρε μία πέτρα, όσο και μεγάλη να είναι, να πήγε στη μέση του Ινδικού ωκεανού και να την πέταξε. Θα κάνει ρίπλου, αλλά ελάχιστα ναι, ναι. που θα αφορούν μόνο εσένα. Οπότε αυτά τα τρίξ και όλη αυτή η φάση είναι ωραία. Και λειτουργεί για να μπορέσει ο κόσμο να καταλάβει τη χρησιμότητα. Δηλαδή, ακούμε μόνο τα LLMs και τα ChatGPTs αυτού του κόσμου, αλλά υπάρχουν και μικρά μοντέλα γλώσσα, SLMs, Small Language Models, τα οποία χωράνε στο κινητό σου. Γιατί να μην δώσουμε από πέντε κινητά που κάνουν 100 δολάρια και έχουν ε, μέσα, είναι εκπαιδευμένα σε ένα μοντέλο για φυσική, μαθηματικά, γεωγραφία και είναι εξαιρετικά δομημένα από δασκάλους δικούς μας Έλληνες σε δύο τάξεις στο πέραμα που δεν μπορούν να αντέξουν φροντιστήριο. Και να έχουμε ένα τέτοιο μοντέλο, ένα μικρό γλωσσικό μοντέλο που τρέχει σε ένα κινητό τηλέφωνο που θα μπορούν να το ρωτάνε οτιδήποτε, όχι λυσάριο, όχι σε σχέση με τη λύση, αλλά που θα τους καθοδηγεί μέσα από ένα διάλογο αυτό που, τον διάλογο που τους λείπει, που δεν έχουν τον άνθρωπο που του λένε δεν μπορώ να λύσω αυτό το πρόβλημα, έλα να με βοηθήσεις. Γιατί, γιατί ο, ο, οι γονεί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή τη μόρφωση να το βοηθήσουν. Αυτό κάνει 50 ε, ευρώ σε ένα ε, από μια εταιρεία να το φτιάξει. Θα μου πεις ναι αλλά θα πρέπει να φτιάξει και το μοντέλο και θα πρέπει να το συντηρεί. Ε, δεν είναι δύσκολο να γίνει. Είναι τα μοντέλα αυτά τα SLM ας πούμε. Είναι μικρά μοντέλα. Άρα πιστεύεις ότι στα επόμενα χρόνια θα δούμε αρκετά SLM ας πούμε, τα οποία θα είναι σε διάφορα. Όπω πώς λέ, λέμε, τα apps. Ναι. Και είναι πολύ εύκολο να φτιάξει ένα app τώρα εσύ. Κατάλαβε, δηλαδή μπορώ να φτιάξω ένα app για το podcast και να πατά εκεί να το βλέπεις, πούμε, για παράδειγμα. Ε, θα υπάρχουν SLM, πιστεύει ότι αυτή θα είναι η. Αυτοί, Αυτή δε. Η τάση γενικά είναι το agentic AI. Τα agents. Το να μπορώ να έχω μικρού βοηθού που είναι εξαιρετικοί σε ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Αυτό με το μεγάλωμα των μοντέλων υπήρχε ένα τεράστιο debate και υπάρχει ακόμα αλλά αρχίζει να καταρρύπτεται σε σχέση με το ότι βάζουμε περισσότερο computing power δηλαδή πήγε ας πούμε η Microsoft ε, ή η OpenAI και λέει ότι εγώ χρειάζομαι μία επένδυση για να πάρω ένα σταθμό ενέργειας 5 GW Γιατί τόσο χρειάζεται για να εκπαιδεύσω το καινούριο μου μοντέλο. Άρα χρειάζομαι τρομερή ενέργεια. Και μετά υπήρχε το concept, ωραία έχει την τρομερή ενέργεια, την πήρε. Το έχτισε όλο αυτό, όσο πράσινο ή όχι. Ε, αλλά χρειάζεται και δεδομένα, περισσότερα δεδομένα. Κατάπιε το ίντερνετ. Δημιούργησε προβλήματα με την ε, πνευματική διοκτησία. Ποια είναι αυτά τα δεδομένα. Και μετά, αφού έχουμε τα δεδομένα, έχουμε και το η ποιότητα των δεδομένων. Ποιοι θα είναι αυτοί οι επιστήμονε που θα διαχειριστούν την ποιότητα αυτών των δεδομένων. Θα έχω τα πάρα πολλά δεδομένα και θα τα μολύσω σε ένα τεράστιο μοντέλο το οποίο μόνο του υπάρχουν αυτοί Υπάρχουν οι μέθοδοι που είναι unattended, μη ε, περιμένει πως είναι το unattended στα ελληνικά, μη εποπτευόμενη ε, μάθηση. Έτσι. Unattended και μάλιστα υπάρχει και το unattended reinforced learning. Μη εποπτευόμενη ενισχυόμενη μηχανική μάθηση. Δηλαδή του δίνω 7.000 βιβλία που ήταν το πρώτο το GPT-1 και του λέω μάθε. Έτσι. Δεν έμαθαν στο Go του DeepMind να παίζει Go, του έδειξαν το παιχνίδι και του είπαν του Και ξεκίνησε να παίζει με τον εαυτό του μέχρι που κέρδισε τον παγκόσμιο πραγματικό Go. Άρα, σε αυτό το κομμάτι, αυτά τα SLMs έχουν χρήση εκδημοκρατισμού. Μπορούν εύκολα να πάνε και να γίνουν ανοιχτού κώδικα. Έχουμε, α πούμε, για παράδειγμα, ένα μοντέλο που είναι της Facebook που λέγεται Lama το οποίο είναι τεράστιο, είναι 40 billion. Και είναι εκεί έξω. Μπορεί να το κατεβάσει και να το στήσει στον υπολογιστή σου. Υπάρχουν μικρότερε. Υπάρχει το Mistral, α πούμε, ένα άλλο μοντέλο, που είναι 7. Δεν είναι κάτι τραγικό. 7. Σκέψου το, α βάλουμε μια χαζή αναλογία, ρε παιδί μου, σαν να έχει 7 γίγα στον υπολογιστή σου. Μπορεί να τα έχει. Μπορεί να το τρέξει αυτό το μηχάνημα ένα τέτοιο μικρό μοντέλο. Αν σε αυτό το μοντέλο εσύ πα και κάνει μια εκπαίδευση, είναι στο μηχάνημά σου, έτσι. Και κάνει μια εκπαίδευση για να φτιάξει έναν τέλειο podcaster, θα μπορεί πραγματικά να απαντάει πράγματα σε σχέση με το podcast. Θα μπορεί να κάνει και αυτό, να έρθει και να πει: Είναι ο Zuluca trainer, τον οποίο τον πληρώνει με ένα subscription, ρε παιδί μου, και σου λέει τι να κάνει. Τι έχει μέσα, έχει τη γνώση τη δική σου. Έχει τη γνώση τη δική σου και άλλων 100. Δεν παίζει ρόλο. Εκεί που αρχίζει και γίνεται η κουβέντα είναι όταν έχει τη γνώση όλων των ανθρώπων που κάνουν podcast. Πώς την έχει από τα ε, πράγματα που εκείνοι μοίρασαν δωρεάν στο διαδίκτυο. Άρεσε να βγάλεις λεφτά από την δωρεάν πληροφορία επειδή ένα AI ήρθε και την αναμόχλευσε και τη σερβίρει. Όχι, γι' αυτό αυτό λέμε έχει κοντά ποδάρια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλες οι μεγάλες εταιρείε, παράδειγμα παραγωγής περιεχομένου, η Adobe έχει φτιάξει ένα μοντέλο το οποίο μοντάρει βίντεο και αν γυρίσουμε μια σκηνή μαζί και έχουμε το βίντεο και περνάει ο σκύλο ή έχουμε ξεχάσει ξέρω εγώ, ένα μπουκάλι που δεν είναι, που δεν το θέλουμε στην σκηνή, μπορείς να ανοίξεις το Adobe Firefly και να το επιλέξεις και να φύγει. Ναι, όχι μόνο, και, το, το Photoshop πλέον του, 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 του δίνεις τις εντολές και σου φτιάχνει ακριβώ αυτό που θε. Ενώ παλαιότερα εμεί οι καημένοι περνούσαμε έτσι. 400 ώρε ξηγυρίσματα. Και έψω ότι δηλαδή. το πρόβλημα εκεί ήταν. Ωραία, από ποια, από ποια, μοντέλα εκπαιδεύτηκε. Ποια βίντεο είδε αυτό και το κάνει. Ποιε εικόνε είδε. Δεν είδε η βίντεο, εντολέ πήρε. Δεν ήταν έτσι ακριβώ. Γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν. Πώ δεν ήταν εσύ, Δημήτρη, δηλαδή, δεν είναι, πήρε actions. Δηλαδή είδε βίντεο και είπε θα το κάνω. Δεν ήταν action στα οποία τοποθετήθηκαν μέσα και απλά ακούσε yes. τα action. Επειδή δεν θέλω να το τεχνικό. Άμα το κάνουμε τεχνικό, το χάσουμε εντελώ. Αυτά τα μοντέλα ε, υπάρχουν τα Gantt υπάρχουν και τα Diffusion Models, είναι δύο διαφορετικά μοντέλα, τα οποία εκπαιδεύονται ε, σε εικόνε. Οπότε αυτέ οι εικόνε από κάπου πρέπει να προέλθουν. Δεν ήταν μέχρι πρότινο ελεύθερε δικαιωμάτων εικόνε. Ήταν εικόνε από το Getty Images, ήταν εικόνε από το διαδίκτυο, ήταν εικόνε από τα δικά σου βίντεο, yeah. από το Shutterstock. Άρα ε, είδαμε, α πούμε, αυτά τα diffusion models να του δίνει ένα prompt πιο πριν που συζητάμε, στι αρχέ του, και όταν σου φτιάχνουν μια εικόνα, αυτή η εικόνα να έχει μέσα υδατογραφήματα από τον Getty Images, α πούμε. Και να λες γιατί έχει υδατογράφημα. Γιατί, γιατί η βάση, τα κυβάκια που πήρε να στο φτιάξει, είχαν υδατογράφημα. Γιατί από εκεί τράβηξε. Και έγιναν τεράστιοι αγώνε. Και τώρα φτάσαμε σε ένα κομμάτι να έχει κατασταλάξει λίγο αυτό. Ναι. Γιατί. Έχει συλληχθεί. Ναι. Και να λένε οι εταιρείε ότι εγώ, η Adobe, σέβομαι του δημιουργού που μου πληρώνουν τόσα χρόνια σε δρομέ. Και το καινούριο μου μοντέλο δεν θα έχει. Δεν θα εκπαιδευτεί σε δεδομένα που δεν έχω αγοράσει τα δικαιώματα. Μεγάλο βήμα. Έτσι. Πολύ μεγάλο βήμα. Δεν μπορεί να πει το ίδιο η OpenAI για. Τα δικά τη. Ε, ναι, τα LLX. Ναι, γιατί σου λέει ανοιχτή, ανοιχτό Ιντερνετ. Έτσι ακριβώ. Δεν μπορεί να πει το ίδιο. Εκεί τώρα. Ε, μπορούμε να συνδέσουμε και την κουβέντα με τα biases. Αυτό θα θέλαμε. Και τη βιοεθική, βασικά. Και τη βιοειθική. Ναι. Και μπορούμε να συνδέσουμε και με το τι μέλ γενέστε, πότε, πώ πάμε παρακάτω. Αυτό ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Ε, η, η, οποία είναι τι, μέλλον μέλ θα υπάρξει στα επόμενα. όχι 2049, τα επόμενα 2-3 χρόνια. Δεν είναι μακριά το 2049. Βεβαίω δεν είναι, είναι μακριά, 25. Αλλά ξέρει τι, είναι, είναι πολύ βαθιά σκέψη. Δηλαδή, αν κάναμε αυτό το επεισόδιο το 20. Θα ήταν πάρα, πάρα, πάρα πολύ δύσκολο τα επόμενα τέσσερα χρόνια να προβλέψουμε τη στιγμή που θα καθόμαστε εδώ τι θα έχουμε γύρω μα. Θα βάζαμε υποψίε. Άρα θέλω να πάω πάρα πολύ κοντά, για να μην uh, το Ναι, έτσι κι αλλιώ ναι, είπαμε, δεν κάνουμε προβλέψει. Ναι, Ακριβώ <laughs> τα δύο-τρία χρόνια. Και επίση μια άλλη ερώτηση που μπορεί να απαντηθεί και. Πού πάει ο άνθρωπο μέσα σε αυτά, Δηλαδή, πού ανήκει. Θα, 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 θα είναι η πρώτη φορά που ο άνθρωπο θα είναι το υποδιέστερο στα επόμενα χρόνια. Κάτι, κάτι, κάτι εικόνα ας πούμε, σε αυτό. Δηλαδή, θα, θα είναι η πρώτη φορά που ο άνθρωπο θα νιώσει υποδιέστερα. Δε για μένα. Χάστε το βασίλειο. Σε, αυτό, σε αυτή την ερώτηση, η απάντηση είναι όχι. Ένα ξεκάθαρο μεγάλο όχι. Yeah. Όχι, δεν είμαστε εκεί. Όχι, δεν είμαστε εκεί, γιατί βλέπουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνολογία γενικού σκοπού, όπω όταν εφευρέθηκε. Η ατμομηχανή, η μηχανή ειδικής σκάφσης, ε, όταν εφευρέθηκε το ίντερνετ, έτσι, δεν ε, υπήρχε ε, η απειλή για την ανθρωπότητα. Ναι, οι εργασίες άλλαξαν, ο τρόπος που ζούμε άλλαξε, άλλαξαν πολλά πράγματα. Σκέψου το σιδηρόδρομο, πόσα πράγματα άλλαξε σε σχέση με το πώς έβλεπαν τη γη πριν το σιδηρόδρομο και μετά το σιδηρόδρομο. Και... Τη μηχανή εσωτερική καύση και διάφορα άλλα, ακόμη και την γραφή. Όταν ο γουτεμβέργιο έφτιαξε την τυπογραφία, δεν την έφτιαξε για να ε, ε, δυναμώσει τη γνώση. Δεν την έφτιαξε γι' αυτό. Την έφτιαξε ξεκάθαρα γιατί είδε ένα κενό στο ότι μπορεί να παράξει βίβλου για να βγάλει λεφτά. Δεν περίμενε καν ο Γκουτεμβέργιο ότι όταν θα φτιάξει και θα μπορεί να παράξει τη βίβλο και θα δώσει όλη αυτή τη γνώση γρήγορα σε πάρα πολύ κόσμο θα, ο ίδιος θα βάλει βόμβα στα θεμέλια της Καθολικής Εκκλησίας γιατί βγήκαν πάρα πολλές αιρέσεις, γιατί πάρα πολύ ελεύθερη γνώση άρχισε να κυκλοφορεί τυπωμένη ενώ πιο πριν ήταν μόνο από στόμα σε στόμα άρα όταν έχουμε τέτοιες μετάμορφωτικές τεχνολογίες ναι, ο άνθρωπος αλλάζει, Αλλά το να εξαφανιστεί το ακούω έω και δυστοπικό Ναι, ε, λες να είναι υποδιέστερο. Ε, ε, να ε, είναι ε, μια νοημοσύνη η οποία είναι. Δέσαι, α, 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 έχω κάτι μέσα στο μυαλό μου. Ναι. σω προδίδω λίγο για την ερώτηση που σου κάνω ήδη, ναι, αλλά νομίζω ναι, επειδή ναι, ναι. ναι. θα είναι διαφορετική ερώτηση σου. Εγώ μετά από δύο-τρία χρόνια θα μπορώ να έχω ένα. Α, AI. Ένα AI το οποίο θα είναι α, α, κινούμενο. Mm -hmm. Θα φύγει από τον υπολογιστή, θα φύγει από το κινητό και μια μέρα θα μεταφερθεί και θα γίνει η ηλεκτρική μου σκούπα, το μίξερ μου, το air condition μου ή ακόμη και μια μορφή τύπου Elon Musk με το ρομπότ πώ το ονόμασε. Optimus. Το optimus, optimus. ωραία, το optimus prime. Ωραία. Είναι λίγο troll, αλλά εντάξει, ναι. ο Elon Musk είναι αυτός. <laughs> Elon τον αυτό. Τον αγαπάμε να μισούμε. Ναι. Ακριβώ. Και. και ε, ε, θα μπορώ πάρα πολύ εύκολα να δέχομαι την πληροφορία. Δηλαδή, θα είναι, ε, είναι όντω το δεξί μου χέρι. <Illinois> Αυτό όμω εξυπακούει ότι θα φέρει πάρα πάρα, πάρα πολλέ αλλαγέ. Τεράστιε, καμία. Τι ε, ε, ήταν τεράστιες. Δηλαδή, γιατί να έχω φίλους, γιατί να έχω σύντροφο, γιατί να έχω οτιδήποτε στη ζωή μου, αφού είναι εδώ, και είναι σωστό. Δηλαδή, ακόμα και να ναι, δεν το κριτικάρω με αυτά που μου λέει, είναι πιο σωστά με αυτά που λέει ο μπάμπη. Άρα, γιατί να μην έχω. Αυτό που θα με εξελίξει ή θα με βοηθήσει, δεν υπάρχει απάντηση που να μην την έχω, θα είμαι όλο Ακόμα και οι βλάκε θα είναι έξυπνοι και ακόμα και οι έξυπνοι θα μπορούν να γίνουν πολύ πιο έξυπνοι. Αλλά όμω θα είναι συνεχώ η ανάγκη, η ανάγκη, η ανάγκη. Δεν μπορώ να πάω πουθενά χωρί το κινητό μου, δεν μπορώ να πάω πουθενά χωρί το ρομπότ μου αύριο. Αυτό, θα, αυτό είναι de facto ότι θα είναι mm -hmm. για μένα. ο άνθρωπο θεωρώ ότι θα, όχι θα εξαφανιστεί. Απλά θα χάσει αυτή την υπόσταση, αυτό το ότι ξέρει που δεν, είναι, δεν, λέω ότι είναι σωστό ή λάθο. Και ότι ξέρει πάντα ο άνθρωπο πρέπει να είναι ο βασιλιά των βασιλέων. Απλά θεωρώ ότι θα γίνει μεγάλη αλλαγή. Πιστεύω γι' αυτό σου κάνω την ερώτηση. Δες, δεν το, πιστεύω. Κομ, το κομμάτι τη μεγάλη αλλαγή, εγώ αυτό που πιστεύω είναι το, κο, το ζήτημα τη γενική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή του AGI. Κάποιοι το λένε super intelligence, κάποιοι το λένε artificial general intelligence. Τέλος πάντων, αυτή η υπερνοημοσύνη ε, δεν είμαστε ακόμη σε θέση για να πούμε ότι αυτή η υπερνοημοσύνη θα έρθει αύριο ή μεθαύριο, ή το 16, ή το 26, ή το 27, δεν ξέρουμε. Ε, διάφορα ακούγονται. Ακούμε πράγματα που έχουν θετικό πρόσημο, ακούμε πράγματα που έχουν πολύ αρνητικό πρόσημο είδα, ας πούμε, τη συνέντευξη του Σαμ Altman με την Oprah Winfrey και του έκανε την ερώτηση ε, πόσο κοντά είμαστε στο Doomsday και αν, ε, πώς αισθάνεσαι που θεωρούν ότι είσαι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος του κόσμου. Ας πούμε, Που αυτά δίνουν όλα ένα αρνητικό πρόσημο. Ένα, ένα, ναι, εγώ δεν πω στο δαιμονισμένο. Δεν πάω με τίποτα. Δεν, δεν κατηγορώ τη τεχνολογία. Δεν λέω ότι είμαι, είμαι, είμαι μέσα στη μέση. Πολύ σωστό Δεν λέω έστει. ότι είναι κακό αυτό το πράγμα που θα υπάρχει. Απλά σκέψου ότι αν φύγουμε από την παραδοχή ότι αυτό το πράγμα το AI, το general intelligence, είναι μια υπερμηχανή, ένα υπερεγκέφαλος ο οποίο ενώνει τα πάντα όλα και λύνει όλα τα προβλήματα τη ανθρωπότητα. Και έχουμε incremental changes, μικρέ αλλαγέ. Δηλαδή έχουμε ένα ρομπότ το οποίο είναι εξαιρετικό στο να ακούει εντολέ και να κάνει τι εργασίε που είναι επικίνδυνε. Γιατί η τιμή του Optimus είναι 30.000. Θα μου πεις 30.000 είναι κάτι πάρα πολύ. Δεν θα πάρω ένα Max και θα πάρω ένα ρομπότ να κάνει τις δουλειέ μου και να δουλεύει αντί για μένα. Δεν είναι εκεί ακόμα η τεχνολογία. Η τεχνολογία όταν θα έρθει εκεί το συγκεκριμένο ρομπότ θα όντως θα πέσει κοστολογικά και θα γίνεται όλο εξυπνότερο. Απλά η πραγματικότητα είναι ότι και ο άνθρωπος θα γίνεται εξυπνότερος. Δηλαδή Υπάρχει ένα Η ρητό. Λέτερος ή απλά με περισσότερε γνώσει. Δεν αυτούς. είναι το κομμάτι του ε, περισσότερε γνώσει. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ε, υπάρχει ένα ρητό, νομίζω του Χόφερ, που λέει ότι. Ε, να δει πώ το λέει ακριβώ. Ε, ότι ο κόσμο ανήκει σε αυτού που μαθαίνουν, στου learners. Του λέει learners. Γιατί όσοι είναι knowers, όσοι απλά νομίζουν ότι γνωρίζουν είναι εξαιρετικά εξοπλισμένοι για ένα κόσμο που δεν υπάρχει άρα αν εσύ πεις ότι εγώ ε, δεν, δεν ακολουθώ καθόλου όλο αυτό, δεν με νοιάζει η τεχνολογία το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο πάρα πολύ απλητικό ε, θεωρώ ότι θα αποξενωθώ θεωρώ ότι υπάρχει ε, τεχνοφοβία ε, ναι, υπάρχει ναι, πάρα ναι, εγώ σου λέω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή αύριο γεννιέται ένα κίνημα που λέει ότι είμαστε οι αντιρομπότρε, παιδί μου. Το, το, είχα, πει, αν, το πει σε 20 επεισόδια, ίσω. Ναι. Θα υπάρχουν οι βιολογικοί, οι οποίοι θα πούν, ξέρει, εμεί πάμε με τη φύση, με αυτά που ναι, 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 και οι, οι άλλοι, οι οποίοι, ξέρω εγώ, θα, προχωρήσουν και θα είναι διχασμό. Δηλαδή, αυτό που βλέπει σήμερα που υπάρχουν διχασμοί, αυτό θα είναι ο διχασμό. Απλά αυτοί οι διχασμοί, αυτό που βλέπουμε εμεί μέσα από το Forsight, είναι ότι πουθενά στην ανθρωπότητα από γενική επιλογή δεν υπήρχε μία δυστοπία ή μία ουτοπία. Δηλαδή, όταν καλέστηκαν να επιλέξουν οι πολλοί, η αλήθεια και η πραγματικότητα, ο τρόπος που διαμορφώθηκε η πραγματικότητα των επιλογών, ήταν κάπου στη μέση. Δηλαδή, ναι, μπορεί να μην ήταν η καλύτερη επιλογή, μπορεί να μην ήταν η χειρότερη επιλογή. Να μην ξεχνάμε ότι αναφέρθηκα στο Γουτεβέργιο, υπήρχαν άπειροι άνθρωποι που κάηκαν ως μάγοι και μάγισσες mm. ε, επειδή ήταν απλά ε, εκτός από ε, αυτό που ο κόσμος θεωρούσε κατεστημένο και είχαν μια διαφορετική σκέψη ή μπήκαν σε καλούπια και δεν ακούμπησαν πράγματα θα μπορούσαμε να έχουμε αν θέλεις βιώσει τη βιομηχανική επανάσταση 500 χρόνια πριν αλλά το φοβηθήκαμε αντίστοιχα μπορεί να συμβεί και στην τέχνη νοημοσύνη μπορεί να έχουμε ένα μεγάλο breakthrough του επόμενου έξι μήνε, τον επόμενο ένα χρόνο, ένα πολύ μεγάλο breakthrough το οποίο να μην είναι ξεκάθαρα ανθρωπιστικό. Δηλαδή, να μην βρούμε ε, το, τη λύση για τον καρκίνο και ο κόσμο πει, oh, βρήκαμε τη λύση για τον καρκίνο, ποιο βρήκε τη λύση για τον καρκίνο, το AI βρήκε τη λύση για τον καρκίνο. Άρα το AI είναι κάτι πολύ καλό. Και να βρούμε κάτι, όπω για παράδειγμα, να έρθει μια χώρα και να πει εγώ, Ορίζω Υπουργό Οικονομικών. έχει γίνει στη Βραζιλία, δεν έχει γίνει. Στη Βραζιλία που ουσιαστικά κατάλαβα αλλά εντάξει ήταν παράνομο, γιατί ουσιαστικά δεν υπήρχε νομοσχέδιο που να το εγκρίνει αυτό το πράγμα. Ε, υπάρχουν αποφάσει για αλλαγέ νομοθεσία, όμω ήταν καθαρά μέσα από την ναι, AI. Η ναι, AI και ανακαλύφθηκε μετά. Και πώ ανακαλύφθηκε, το καθένα. Μίλησαν. Ουσιαστικά είχε ε, ε, whistleblowers που είπαν ότι ξέρετε. Ξέρετε όλο αυτό ναι, όλο είναι AI. Είναι σκάμ, ναι. 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 Μπορούσε όμως να δουλέψει. Σκέψου μία χώρα, έρχεται μία χώρα, η οποία λέει... Η Κύπρος, εγώ σου λέω τώρα ένα παράδειγμα τραβηγμένο, oh. ναι. Έρχεται η Κύπρος και λέει, εγώ έχω φτιάξει τα δεδομένα μου, τα οικονομικά μου δεδομένα, είναι απαλλαγμένα από μπάια προηγούμενων ετών, ε, έχω και δέκα επιστήμονες μηχανική μάθησης και ορίζω υπουργό οικονομικών, ένα μοντέλο τεχνητή νοημοσύνη. Θα το ήθελα. Κοίταξε, καταρχά για πρόεδρο. Θα, ε, ε, αν το, το AI μπορεί να λύσει το Κυπριακό. <laughs> Είναι 50 χρόνια σκάμ, το μεγαλύτερο σκάμ που υπάρχει στη Μεσόγειο. Ε, Αλλού από ε, λοιπόν, ο, κοίταξε να δει. Δεν είμαι εναντίον. Πρόσεξε. Θα υπάρχουν λιγότερα, Θα υπάρχουν λιγότερα δυστυχήματα. Ακριβώ. Ναι. Ένα. Εγώ έχω σκεφτεί πολλέ φορέ. Δηλαδή, αυτό που λε ότι. Να σκεφτώ. Έχω πάρα πολλέ φορέ σκεφτεί ότι το Αλέξα τη Amazon. Mm -hmm. Αύριο θα του περάσουν ένα AI μέσα. Ε, Στη... ήδη το έχουν. Ωραία. Ναι, αλλά θα του περάσουν ένα τόσο. το οποίο θα, έχει, θα μπορεί πολύ εύκολα να περάσει τι γνώμε. ως εξή. Ένα. Ε, Πώ να το πω. Κάτι το οποίο μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι και φροντίζει για αυτή την οικογένεια να είναι όλα ομαλά. Μα σκέψτε ότι ήδη συμβαίνει. Ναι, ήδη συμβαίνει. Θα σου ότι... πω στο κομμάτι τη ψυχαγωγία. Αλέξα, έχω τσακωθεί. Ναι, και θέλω να μου δώσει μια συμβουλή. με τον Κόστα που είναι εκεί. Ναι. Σε παρακαλώ, Αλέξα, πε μα τι μπορούμε να κάνουμε. Σκέψου το. Αυτό είναι πολύ προστοθετικό. Πάρα πολύ προστοθετικό με την έννοια ότι αν έχω μία Αλέξα, η οποία Alexa είναι απαλλαγμένη από bias, είναι explainable AI, δηλαδή μπορώ να καταλάβω τον τρόπο σκέψη τη και ε, τα δεδομένα που έχει είναι τα δικά μου δεδομένα, αν θέλει, με τη δική μου συνένεση και. Όλο ο αλγόριθμο που τρέχει από πίσω δεν μοιράζεται τα δεδομένα, τα κρατάει δηλαδή η Αλέξα στο σπίτι μου, στο edge, κάτω δηλαδή, και όχι σε ένα cloud που μπορεί κάποιο να τα εκμεταλλευτεί. Αυτό θα ήταν ένα ιδεατό σενάριο. Σκέψτε πόσα ζευγάρια δεν αποδέχονται την ψυχοθεραπεία ή δεν πηγαίνουν ε, να κάνουν κάπω therapy. Σου λέω ένα παράδειγμα, ή αν η Αλέξα έχει το δικαίωμα, όταν εσύ, ε, όταν καταλάβει. Ότι έχει λεκτική βία ή έχει ε, χειροδικήσει τη σύντροφό σου να πάρει τηλέφωνο και να σε καταγγείλει. Γιατί μπορεί να το κάνει. Ολά αυτά είναι. είναι... Ε, για το καλό γίνονται. Ναι, απλά σκέψου ότι μπορεί να κακο... με τον ίδιο τρόπο μπορεί να κακό μεταχειριστούν. Βεβαίω, εννοείται, γιατί ε, άνθρωποι είναι που είναι πίσω από αυτά την πρώτη μέρα. Τη δημιουργία του και υπάρχουν μοχθηροί άνθρωποι, κακοί άνθρωποι κλπ. Σε όλο αυτό, σε όλο αυτό που συζητάμε, όλο αυτό κρύβει ένα πράγμα το οποίο εμένα προσωπικά, mm -hmm. το βλέπω ήδη και δεν μου αρέσει. Που είναι η, η μετεξέλιξη του Homo sapiens σε κάτι το οποίο κοντεύει να γίνει σύμπιαν από μόνο του. Δηλαδή, mm -hmm. όταν ο άνθρωπο φοβάται τα ρομπότ, νομίζω ότι φοβάται ο ίδιο να γίνει ρομπότ. Εντάξει, το εγώ. Mm -hmm. Δεν νοιάζει να έχει ένα ρομπότ δίπλα μου. Είναι μια συσκευή. Μα έχει έτσι και αλλιώ τη συσκευή. σου ε, ωραία, ε. Ήδη έχει πάρα πολλέ συσκευέ. Δεν έχω φτάσει χεριού εδώ, ναι. αλλά μια ζημιά στην κουζίνα μου να έχω κάτι που να κάνει και να γυρίζει και να μου φτιάχνει τρει ομελέτε και να μου σπάει άβγα. Οκ, okay, έγινε. Και το πλυντήριο πια το φοβόντουσαν. Και το πλυντήριο το... το. ξέρω εγώ τη σκούπα ηλεκτρική. Ξαφνικά είδαμε. να προγραμματίζεται μια σκούπα και να είναι ρομπότ και να σου καθαρίζει το σπίτι και είσαι να μην λέει τίποτα. Λέει, yeah, I love it. Λοιπόν, Όμω όταν κάτι έρθει και αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου, όλο αυτό το DNA του ανθρώπου, το οποίο θα τον φτιάξει να γίνει ο ίδιος, να είμαστε όλοι το ίδιο, το οποίο το βλέπουμε, το είδαμε στα πρώτα χρόνια της παγκοσμιοποίησης, το είδαμε μετά στην εξέλιξη με το ίντερνετ, ότι ξέρεις είναι όλοι μας, της βλέπουμε παγκόσμια τις ίδιες ταινίες και τα ίδια μουσική και τα ε, την έλλειψη φαντασίας, σε τεράστιο βαθμό. Σε όλα τα... Γι' αυτό και ο καλλιτεχνικό κόσμο πονεί. Δηλαδή, ο καλλιτεχνικό κόσμο, ξέρω ότι διαφωνεί γιατί μου το ανέλασε και πριν με τι ταινίε, χαίρομαι που διαφωνεί. Σκέφτομαι ότι ο άνθρωπο μέσα από όλη αυτή την τεχνολογία απλά θα γίνει ένα. Πώ είναι τα μοντέλα αυτοκίνητων σήμερα που βγαίνουν όλα άσπρα και είναι τα ίδια μοντέλα και μοιάζουν όλα μεταξύ του, Νομίζω ότι έτσι θα γίνει ο άνθρωπο. Έχω δύο πολύ μεγάλε αντιρρήσει. Θα σε πάω πρώτα από την τέχνη, γιατί είναι γρήγορη η, η απάντηση στην τέχνη. Και είναι ότι. Δεν δε... έχεις έχει τελειώσει τον καλλιτεχνό, γιατί να μιλήσει για τέχνη. Ναι, σωστά. <laughs> και δεν, να σου πω και δεν θεωρούμε καλλιτέχνη. Δηλαδή, εγώ ήταν αυτό που λέμε, ήμουν ένα καλλιτέχνη. Ε... Λόγω ΔΕΠΗ Δηλαδή, <γιλή> αν θα μπορούσα να έχω ασχοληθεί με τη μηχανολογία, με το εξίσου hyper focus. <Τι> Ήμουν ένα παιδί 8-9 ετών που έπρεπε να ασχοληθεί με κάτι. Μεγάλωσε από δύο γονεί με πολύ μεγάλε καλλιτεχνικέ ανησυχίε και είχε να μείνει δίπλα σε ένα εργαστήριο ε, τέχνη. Θα μπορούσα να μένω δίπλα σε ένα συνεργείο. <Τι> θα μπορούσα να μένω, <Τι> μπράβο, ναι. Θα μπορούσα να μένω δίπλα σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Ήταν καθαρά η. Δική μου έκφανση τη ΔΕΠΗ με το περιβάλλον. Ναι. Δηλαδή, έτυχε στην κυριολεκσία να μένω σχεδόν δύο πόρτε από ε, ένα εργαστήρι. Όπω ε, ένα εγκεροπολίο. Ναι, ναι ακριβώ. Και π, να μην μου έκανε και τίποτα. Σε αυτό λοιπόν να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη, αν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη ή η τεχνητή ευφυα, όπω εγώ θέλω <laughs> να λέω, γιατί είναι άλλο η νομοσύνη, γιατι ειναι αλλο η νοημοσυνη αλλο η ευφυα, ε, είναι κάτι που ήρθε όχι για να κάνει τέχνη και ποιήση. Δηλαδή. Ότι καταφέραμε αυτή τη στιγμή να παίρνουμε, αν θέλει, πάρα πολύ ωραίε εικόνε, πάρα πολύ ωραία γραπτά. Να μπορεί να μιμείτε τον Γκογκέν και τον Πικασό, να γράφει ε, πολύ ωραία δοκίμια, σαν να είναι ένα τέλειο δοκιμιογράφο. Έχει να κάνει καθαρά με την εκπαίδευση. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήρθε να κάνει αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να φτάσει σε ένα σημείο πραγματικά. Να κάνει τη λάτζα, να κάνει τα πιάτα και το σφουγγάρισμα για να έχεις εσύ περισσότερο χρόνο να κάνεις τέχνη και ε, να γράφεις ποίηση. Ναι, αλλά ε, συγγνώμη, συγγνώμη, μια μικρή παρένθεση. Πώς κάνει τη λάτζα όταν μπαίνει κάποιος ο οποίος δεν ξέρει να συνηθίδει μουσική. Δεν έχει ιδέα από μουσικά όργανα. Φτιάχνει ένα κομμάτι μέσα από τα prompts που έχει δώσει σε ένα AI και θησαυρίζει την επόμενη μέρα. Δεν είναι όμω αυτό τέχνη. Αυτό είναι και καιροσκο... ε, Εγώ το ξέρω, αλλά αυτό ονομάζεται καλλιτέχνη. Όχι. Αυτό όλο είναι κέροσκοπισμό. Δηλαδή, σκέψου ότι έχουμε μία έκφανση τη τεχνολογία. Δεν. Όταν δημιουργήθηκε, όταν έγινε η βιομηχανική επανάσταση, δεν έγιναν ξαφνικά όλε οι γραμμέ παραγωγή από ρομποτικού βραχίωνε και αντικαταστάθηκαν όλε οι εταιρείε παραγωγή με ρομπότ. Έτσι. Όλο αυτό Ορίμασε. Αυτή τη στιγμή επειδή έχουμε ένα τρομερά παγκοσμιοποιημένο σύστημα με μια ακαριέα αν θέλεις απόδοση στις αγορές βλέπουμε τα πάρα πολύ γρήγορα και επιφανειακά σημάδια. Το να κάνω training ένα μοντέλο και να μπορεί να μου γράψει ποιησή και να μπορεί να μου ε, ζωγραφίσει ένα πίνακα δεν είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα και η χρηστικότητα που θα καταλήξει αυτό το μοντέλο είναι να μπορεί να σου γράψει πιο γρήγορα ένα email. Να μπορεί να σου κάνει ένα report που εσύ θα έκανε 10 μέρε να το κάνει, γιατί έχει τα δεδομένα. Να μπορεί να πάρει μία αξία, γιατί η παραγωγή αξία. Δεν μία. είναι. Και δεν θα μείνει η διαφορά ποια είναι έχω τον άνθρωπο, το έρχεται το AI, το artificial intelligence και δημιουργεί το IA το intelligence augmentation, δηλαδή να πάω από την τεχνητή νοημοσύνη στην επάυξηση της ανθρώπινης ευφυίας. Και προς τα εκεί θα πάω. Αν δεν έχουμε στα επόμενα δύο, τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια ένα μεγάλο breakthrough event είτε μιας γενικής τεχνητής νοημοσύνης, που δεν ξέρουμε αν θα προκύψει ποτέ, είτε ε, να έχουμε κάτι που θα αλλάξει το αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης και το αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης συνδέεται με τις χρήσεις της. Αν έχουμε μια πάρα πολύ λάθος χρήση. Η πυρηνική ενέργεια ήταν μια εξαιρετικά πράσινη πηγή ενέργειας η οποία όμως καταστράφηκε γιατί δημιουργήθηκε ένα όπλο και στην αρχή της ατομικής επανάστασης χρησιμοποιήθηκε ενάντια σε ζωές. Άρα το αφήγημα που ήταν γύρω από αυτή την εξαιρετική πηγή ενέργειας ήταν ένα κακό πράγμα το οποίο πρέπει να το κάνουμε, να το κλείσουμε κάπου, να το ξεχάσουμε. Άρα να μην ασχοληθούμε με πυρηνική ενέργεια γιατί είναι επικίνδυνη, φτιάχνει όπλα. Ναι, φυσικά να, τα υλικά από το οποίο μπορεί να φτιαχτούν αυτά τα όπλα πρέπει να είσαι ε, κάποιο που να μπορείς να αποδείξεις τι θέλεις να τα κάνεις και να έχεις το capacity να είσαι ένα κράτο. Ε, να... Πρέπει να μπουν όμω φυσικά κανόνε. Πρέπει να περάσουν μέσα αλλά, από νομοσχέδια. Αλλά, αλλά έπρεπε... επειδή το αφήγημα μια πυρηνική βόμβα ήταν αρνητικό, η πυρηνική ενέργεια ε, πήρε το κακό πρόσημο. Το η προ... τήξη άλατο αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη, η καλύτερη πηγή ενέργεια που μπορούμε να έχουμε και η πιο πράσινη με μηδενικού ρήπου. για τι καδαρίε όχι, η τήξη άλατο είναι ένα κομμάτι ε, πυρηνικής ενέργειας, στην ουσία δεν πάμε σε σχάση ατόμου, αλλά φτιάχνουμε μικρούς ήλιου στην ουσία, που μέχρι πριν από ένα-δύο χρόνια, τώρα πια σε μικρή κλίμακα έχει αποδειχθεί, δεν ήταν σαν ε, positive, δηλαδή η ενέργεια που δαπανώσαμε για να το δημιουργήσουμε, δεν ήταν η ενέργεια που απέδιδαν στο περιβάλλον. Οπότε φτάσαμε σε ένα σημείο λοιπόν να τα έχουμε όλο αυτό. Και να έχουν θέμα καθαρά αφηγήματο. Άρα, αν η τεχνητή νοημοσύνη αύριο κάνει ένα breakthrough και φέρει στην ουσία το... Ε, μια τεράστια, ένα τεράστιο θετικό πρόσημο για την ανθρωπότητα, ε, θα αλλάξει το αφήγημα. Και σε βλέπω που ξεφυλίζει το βιβλίο. Έχω στο τελευταίο κεφάλαιο ε... Ξέρει τι θα βρω τώρα, γιατί στο τελευταίο κεφάλαιο. Πε μου ότι πάμε ναι. στο ίδιο μέρο φυσικά και πάμε στο ίδιο μέρο, αφού το σε, σε αντιλαμβάνομαι. Κάτι, κάτι, κάτι. κάτι, κάνει. ναι, δεν είμαι medium <χει> να τα πω αυτά. Έτσι. Η <χει> Λίτσα Πατέρα τα λέει καλύτερα και τα σχετικά. Σε αυτό λοιπόν ε, έχω το σπίτι του Πλάτωνα που ξέρω ότι πόσο σου αρέσει η φιλοσοφία και προσπαθώ να δώσω μια διαφορετική, αν θέλεις, οπτική στο σπήλαιο του Πλάτωνα όλοι ξέρουμε το σπίτι του Πλάτωνα που οι, είναι οι κρατούμενοι οι οποίοι είναι δεμένοι βλέπουν τον τοίχο μιας σπηλιάς και πίσω τους υπάρχει μια φωτιά η οποία κάνει σκιές και για αυτούς τους ανθρώπους αυτή είναι η πραγματικότητα yeah. και κάποιος απελευθερώνεται και πηγαίνει έξω βλέπει τον κόσμο και θεωρεί ότι αυτοί μέσα δεν έχουν καμία αίσθηση πραγματικότητας και η πραγματικότητα είναι αυτή και θέλω να βάλω το σπήλαιο του Πλάτωνα αυτή την αναλογία στη λογική της τεχνητής νοημοσύνης. Σκεφτείτε ότι μπορεί εμείς αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς και το λέει ο Πλάτωνας πολύ ξεκάθαρα είμαστε ε, φτιαγμένοι από συγκεκριμένα αισθητήρια. Mm. Αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μέσα από συγκεκριμένα αισθητήρια. Δεν βλέπουμε τις ιώδεις και τις υπεριώδεις ας πούμε, ακτινοβολίες. Δεν βλέπουμε μικροσωματίδια. Δεν αισθανόμαστε τα υποατομικά σωματίδια. Είμαστε κομμάτι όμως του κόσμου, έτσι, όλου αυτού. Αν μέσα από μια τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε να επαυξήσουμε αυτά τα αισθητήρια και ξαφνικά να βγούμε από αυτό το σπήλαιο, δεν ερχόμαστε σε, ένα, σε μια καινούργια οπτική. Δεν φτιάχνουμε μια καινούργια οπτική. Μέχρι πριν από πολύ λίγα χρόνια θεωρούσαμε ότι η, το διάστημα είναι κενό, έτσι; Ενώ δεν είναι κενό, έτσι; ε, Ή θεωρούσαμε ότι τα υποατομικά σωματίδια δεν έχουν Uh, Hyperposition, α πούμε. Δεν μπορούν να είναι yeah, δύο θέσει ναι, yeah, πολλά yeah, Δεν μπορούν να έχουν δύο, δεν μπορούν να έχουν superposition. Yeah, ο Einstein είχε λάθη για τι μαύρε τρίπε. Προφανώ. Yeah, ναι, yeah. Ο Schrodinger έκανε πράγματα υποθέσει που οι οποίε μετά ε, ήρθε ο Χάιζεν και τις τα έβαλε. Έχουμε γίνει mm. πάρα πολλά τέτοια. Mm. Αν μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε να δούμε τον κόσμο μ, έξω από το σπήλαιο. Δεν είναι λάθος να τις βάλουμε ένα αρνητικό πρόσημο και να πούμε είναι άλλη μια απλή τεχνολογία, ένα εργαλείο. Εγώ πρώτος στις διαφάνειές μου, στις παρουσιάσεις μου λέω ότι είναι ένα εργαλείο, είναι μια τεχνολογία γενικού σκοπού η οποία είναι μεταμορφωτική αλλά δεν πάβει να είναι εργαλείο. Αν τις βάλουμε το αρνητικό πρόσημο και πούμε ναι αλλά πρέπει να μπορούμε να τη βγάλουμε από την πρίζα. Ναι αλλά πρέπει όχι, πρέπει να βγούμε κι εμείς από το σπήλαιο για να μπορούμε να καταλάβουμε τι μπορούμε να πάρουμε από όλα αυτά μοναδική, μοναδική ως ε, ουσιαστικά διάδρομος ε, και είναι μονόδρομος όπως το λες είναι ουσιαστικά η εξέλιξή της εφόσον ήρθε στη ζωή της και όχι η απλά η απομακρυνσή της και η εξέλιξη της ανθρωπότητας ναι. να είμαστε με τους learners και όχι με τους knowers αυτό θα γίνει και γίνεται και θέλω να προσθέσω κάτι για να το κλείσουμε γιατί ε, που έχουμε πάει σε ένα δύο ώρο ξέρω τρία ώρο δεν ξέρω τι επεισόδιο ε, Θεωρώ ότι ο άνθρωπο δεν μπορεί να γίνει πιο έξυπνο. Απλά γίνεται περισσότερε είναι οι πληροφορίε και οι γνώσει. Εγώ πολλέ φορέ λέω ότι για μένα έξυπνο άνθρωπο, at the end of the day, στο τέλο τη ημέρα, είναι αυτό ο οποίο καταφέρνει να πάρει τι σωστέ αποφάσει. Όχι αυτό ο οποίο ξέρει, έχει διαβάσει την πολιτεία του, ξέρω εγώ, του Πλάτωνα. Λέω γιατί το αναφέρει στον Πλάτωνα πριν λίγο. Ή ξέρει, ξέρω εγώ, έχει μάθει να. Ξέρω εγώ, ξέρει όλου του πολιτικού ή ξέρει αυτό, όλε αυτέ τι γνώσει που θα φύγουν από όλα αυτά που ξέρανε, θα πάνε μέσα σε αυτά τα κομμάτια. Ε, όμως Όμω δεν του κάνει πολύ πιο έξυπνου, απλά και ούτε κάνει εξπάνω το μυαλό του, ούτε ανοίγει το μυαλό του όπω πολλοί λένε. Όχι. Απλά ο εγκέφαλο του αυτή τη στιγμή παίρνει αυτά τα δεδομένα και τα χειρίζεται με βάση τον τρόπο και το βίο ζωή που κάνει. Α, αυτά ήθελα να πω. Εγώ σε αυτό θέλω να σου πω ότι στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον άνθρωπο, με την αυτοεκπλήρωση του ανθρώπου, η ουσία που βρίσκω εγώ στην αυτοεκπλήρωση είναι ο άνθρωπο όχι απαραίτητα να είναι έξυπνο ή να κάνει καλύτερε επιλογέ, αλλά να μπορεί να είναι ευτυχισμένο. Mm. Και το να μπορεί να είναι ευτυχισμένο και να βρίσκει την αυτοεκπλήρωση, μπορεί να είναι μέσα από τη γνώση, μπορεί να είναι μέσα από την άγνοια, μπορεί να είναι μέσα από οποιοδήποτε yeah, yeah. κομμάτι τον κάνει ευτυχισμένο. Οπότε σε αυτό, εγώ αυτό που θέλω να πω ε, είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα μέλλοντα όχι ως κεραυνό, όχι ως κάτι που έρχεται και κάνει μπαμ και ε, βρισκόμαστε εκεί, αλλά μέσα από αυτή τη διαδρομή αλλάζουμε, προσαρμοζόμαστε και γινόμαστε πιο ανθεκτικοί. Και αν μέσα από αυτό το ταξίδι προς την αυτοεκπλήρωση αρχίζουμε και μαθαίνουμε να ξεμαθαίνουμε και δεν θεωρούμε τίποτα, δεδομένο mm. Και προχωράμε, μπορούμε πραγματικά να αφήσουμε τον κόσμο καλύτερο από ό,τι το βρήκαμε. Mm. Αυτό. Αυτό. Ωραία, το κλείνουμε με αυτό. Εξαιρετικά. Θα σου κάνω uh, τέσσερι ερωτήσει rapid, δηλαδή μονολεκτικά. Μονολεκτική σε απάντηση. απάντηση. Ε, κοντά. Κατά Δεν ερωτήσεις. δεχόμαστε τον ναι, ε, όχι. Πρέπει να είναι μονολεκτικό. Ε, ε, Κοίταξε, να είναι μικρέ φράσει. Ωραία. Δηλαδή. ωραία. Αυτό και είναι Δεν, fire, δηλαδή. Δηλαδή. Δεν φημίζομαι για τι μικρέ φράσει μου, οπότε <laughs> θα προσπαθήσω <laughs> πολύ. Να το δει Λοιπόν, να μπορούσε να ζήσει σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο στο μέλλον, και θα ήταν στο μέλλον, όχι στο παρελθόν. Γιατί συνήθω λέμε παρελθόν. Θα ζούσα στο 2049 ah. για να μπορώ να λέω, σα τα έλεγα εγώ. <laughs> <laughs> όχι, 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 όχι. Σε καμία περίπτωση. Θα ήθελα να ζήσω σε μία περίοδο που πραγματικά έχουμε καταφέρει την τοπία. Και δεν πιστεύω ότι μπορώ, αλλά θα ήθελα να ζω εκεί. Οκ. Okay. Τα αφήνει στο ανοιχτό. Ουτοπία, ξέρει. Για να μην πει καμιά χρονολογία τώρα. 2049, μην είναι χρονολογία. Mm, σωστό. <laughs> τεχνητή νοημοσύνη ή ανθρωπινή δημιουργικότητα. Ε, ο χώρο ανάμεσα. Στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ανθρώπινη δημιουργικότητα. Δεύτερη ερώτηση που δίνει. Αβέβαιη. Όχι, δεν είναι ε, καθόλου αβέβαιη. Έχω ολόκληρο κεφάλαιο και έχω και ολόκληρο κεφάλαιο και σε αυτό το βιβλίο ναι, ναι, και στο ναι, ναι, επόμενο ναι. και παντού. Ε, από, oh. από εδώ βγήκε η ερώτηση βασικά. Έτσι ακριβώ. Ο χώρο <laughs> ανάμεσα. Ε, τι θα έκανε πιο αισιοδοξία το μέλλον πιο αισιόδοξο για το μέλλον θα με έκανε να βλέπω παιδικά μάτια να έχουν περιέργεια. Ενδιαφέρον. Και να μην απαθήσει. Ναι, να έχουν περιέργεια για τον κόσμο. Ποια τεχνολογία πιστεύει ότι θα εξαφανιστεί μέσα στα επόμενα χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι θα εξαφανιστεί η ανθρώπινη βλακεία ή αλλιώ η ανθρώπινη λιθιότητα, αλλά σίγουρα, <laughs> σίγουρα σε επίπεδο τεχνολογία ε, θα εξαφανιστούν. Πει στο YouTube, γιατί θέλω να είναι το. Θέλω να τα επεισόδια μου να είναι πάνω. Στα επόμενα τρία με πέντε χρόνια θα αρχίσουν να εξαφανίζονται ή να μικραίνουν τα πληκτρολόγια. Είναι πολύ πιο κοντά η φωνή από ό,τι νομίζουμε. Ναι, σωστό, ναι. Έχει δίκιο σε αυτό. Συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτό. Okay. Καλέ απαντήσει. Δεν βλέπει, δεν μακρηγόρησα. Θα μπορούσα. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Ε, δεν κάνω τον πολιτή βιβλίων. Δεν φέρνω okay. εδώ ανθρώπου γιατί θέλω να βγει έξω το βιβλίο του. Θεωρώ ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο α, αξίζει να είναι στη βιβλιοθήκη ανθρώπων οι οποίοι είναι περίεργοι. Είναι περίεργοι. Ρωτούν όχι τις μεγάλες ερωτήσεις απλά για να δυσκολεύουν τους τον εαυτό του και του άλλου, ούτε για να είναι έξυπνοι, ούτε για να λένε ξέρει, Έχω διαβάσει το βιβλίο του, τάδε και ξέρω τα πάντα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο καλό είναι να το πάρει κάποιο για να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. Για να διερωτηθεί, για να επεξεργαστεί, για να δει αν όντω οδεύουμε σε μια καλή κατεύθυνση ω ανθρωπότητα ή σε μια, κατε... σε μια βέβαιη Τέλο πάντων, δημιουργεί ερωτήματα. Δηλαδή, εγώ το διάβαζα. Και είναι από τα βιβλία που έλεγα αν είχα τώρα ένα κομμάτι χαρτί εδώ θα γέμιζε ένα τετράδι ουσιαστικά με ερωτήματα που θα ήθελα να κάνω πίσω στον ίδιο τον συγγραφέα της γιατί είναι ο Δημήτρης ο Δημητριάδης που είναι εδώ και ο Γιάννης ο ο οποίος είναι ο οικονομολόγος, ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε και έδεσε μαζί με τον Δημήτρη και φτιάχτηκε αυτό το βιβλίο. Έχουμε φτιάξει παντού σε ένα AI που μπορείς να κάνεις αυτές τις ερωτήσεις στο 2049.gr Μπορεί να μπει και να ρωτήσει ό,τι θέλει για το βιβλίο και έχει μέσα και τι πηγέ. Τι ανανεωμένε πηγέ. Οι αλήτε. Ε, ναι, εντάξει, κάπω έπρεπε να βάλουμε τεχνολογία. Θα, θα, θα μπορώ να το δω. Κακό δεν έχω μπει στη σελίδα, θα μπορώ να το δω. Ε, θα κλείσω όπω κλείνω με άλλα βιβλία. Μετά από δύο ώρε και κάτι που μιλάμε. Το οποίο το έχω κρατήσει. Μπορούσα να, μπορούσα να πάρω παιδιά από οποιαδήποτε σελίδα. Όμω. Ε, μια και μιλάμε στο τέλο γι' αυτό και βάζουμε κάποια ερωτήματα. Α, στην προσπάθεια να τον κοντράρω, να τον. ουσιαστικά ήθελα να τον σφίξω λίγο το Δημήτρη στο τέλο για να δω πού ακριβώ θα πατήσει. Ε, μάλλον πριν το πω, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και σε ευχαριστώ γιατί μου πρόσφερε έναν πολύ επικοδημητικό διάλογο. Ε, είχε τις κόντρες του, είχε τις συμφωνίες του, είχε τις διαφο- και αυτό είναι το ωραίο. Ε, αλλά μου άνοιξε και τα μάτια σε διάφορα πράγματα. Θαυμάζω να έχω απέναντι μου ανθρώπου που να προσπαθώ να πιάσω το μυαλό του. Δηλαδή να φεύγει, να μου γλιστράει και να προσπαθώ να του πιάσω και να λέω: τι, Κοίτα, τι έξυπνο άνθρωπο είναι. <σίλω> όχι, <σίλω> όχι... <σίλω> <σίλω> όχι, για να το κάνουμε. Α, είναι έξυπνο αυτό, κατάλαβε. <σίλω> κοίτα, έχει, είναι, είναι πολύ γρήγορο ο τρόπο που σκέφτεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι με ό,τι ασπάζεσαι και ό,τι κάνει να το απολαμβάνει, να είσαι πάντα χαρούμενο και να προοδεύει αυτό. Εύχομαι μια μέρα αυτά που έχει ονειρευτεί, τα λένε Νόμπελ ή τα λένε Γκόμπελ. Ναι, δεν δε ξέρουμε δε. πώ θα το λένε ναι. έχεις δίκιο. Γιατί όχι. Γιατί όχι, γιατί αν ήταν ο χασάπι ή ο οποιοδήποτε άλλο ο οποίο έχει κερδίσει ένα Νόμπελ ή ένα μεγάλο βραβείο δύο-τρία-πέντε χρόνια πριν θα τον κοροϊδεύαν όλοι και θα λένε εντάξει, keep dreaming. Αλλά όταν την μια μέρα το βλέπει τη συζήτηση, λε, wow, το, το έκανα ο παιχταρά. Άρα το εύχομαι και σε σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημαίνει πολλά. Ναι. <laughs> και κλείνω με αυτό, παιδιά. Σα ευχαριστώ και εσά που αναντέξατε και δεν κοιμήθηκατε με το επεισόδιο. <laughs> ίσως η τεχνητή νοημοσύνη αποκαλύψει νέα επίπεδα μεταφυσική αλήθεια ή ίσω κάποια πράγματα πάντα θα βρίσκονται πέρα από κάθε νοημοσύνη, βιολογική ή τεχνητή. Ως ανθρώπινο είδο, στον περίπλοκο δρόμο προ την κατανόηση, πρέπει να προχωρούμε με ανοιχτό πνεύμα, αμφισβητώντα τι εύκολε αλήθειε και πιστεύοντα στο συλλογικό δυναμικό των συνειδητών όντων. Είτε αυτά είναι βασισμένα σε άνθρακα, είτε σε πυρίτιο. Καλή συνέχεια σε όλου. Και επέλεξε και το τέλειο κομμάτι. Ναι, γιατί μπορούσα να πάρω αρκετά από αυτά. Αλλά και μάλιστα είχαν άλλο. Αλλά στο κλείσιμο τη κουέντα που κάναμε, θεώρησα μέσα στο μυαλό μου ότι το τέλο κάπου είχε ένα κομμάτι που ταιριάζει. Και ήταν αυτό ακριβώ.